Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις τέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι τις 4. Εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας με τον Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Το Ρικόρι Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν σε ένα λεπτό την οριστική διαγραφή και φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς. 18133, αδερφή Κωνσταντινίδη, και www.listoparto.gr, εκεί όπου μπορείς να βρεις το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεσαι για το δικό σου αυτοκίνητο, είτε να το λύσεις είτε να στο λύσουν και να στο δώσουν προκειμένου να κάνεις τη δουλειά σου. www.listoparto.gr. Το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια φροντίζει καθημερινά με ανεπανάληπτες προσφορές για όλους τους φίλους ακροατές, οι οποίες προσφέρουν καλύτερη ποιότητα στην αγορά από τις πλέον επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια φροντίζει για το καλάθι της κάθε οικογένειας. Κερδίστε σήμερα 5 ευρώ στις αγορές σούπερ μάρκετ αυτής της εβδομάδας με ένα απλό κλικ. Μπείτε τώρα στο www.goldmall.gr και αποκτήστε δωρεάν κουπόνι εκτύπωσης 5 ευρώ για όλες τις αγορές σας από τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη με 21 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Δείτε τώρα το κουπόνι στην κατηγορία δώρο επιταγές, εκτυπώστε το δωρεάν,
παραδώστε το ταμείο και κερδίστε έξυπνα με ένα κλικ 5 ευρώ. Μία μοναδική προσφορά του σούπερ μάρκετ Αφροδίτη και του goldmall.gr. Για εσάς οι οποίοι θέλετε να προσέχετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας, έχετε μάθει ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε τα καλύτερα λάδια, τα καλύτερα λιπαντικά. Και γι' αυτό το λόγο μάθετε ότι τα λιπαντικά Veg έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια ασύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπαντικά Veg γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιοταχή φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά Veg είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Νιώστε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά Veg. Πριν πάμε στα θέματά μας, υπενθυμίζω ότι κοντά μας υπάρχει το νέο κατάστημα Κοζόγλου στον Εύωσμο, η Θάξη 62 με Αντών Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-173, εκεί όπου θα βρείτε το μεγαλύτερο κατάστημα για το χρώμα το οποίο άνοιξε στον Εύωσμο σε 1100 τετραγωνικά μέτρα, για να βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και φυσικά πάρα πολλές ιδέες ανακαίνησης με χρώματα Vitex. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τι γίνεται? Καλά, εσύ τι? Ψυχάνια. Σε βλέπω καλύτερο σήμερα. Πιο φρεσκαδούρα σε βλέπω. Φρεσκαδούρα. Πιο φρέσκο σε βλέπω, πιο αυτό. Υποκατάρρευση. Και εγώ είμαι καλύτερα. Πώς? Υποκατάρρευση είμαι. Γιατί είσαι υποκατάρρευση? Εντάξει, χρειάζεται να το συζητήσουμε. Γιατί? Υποκατάρρευση λέω είμαι. Γιατί, τι έπατε? Σαν να με τριγυρίζει κάτι. Τριγυρίζει? Ναι. Κάμια ίωση, δεν ξέρω, το στομάχι κάτι δεν μου λέει καλά. Το στομάχι? Ναι. Το στομάχι, κοίταξε, άμα τρως σαβούρα. Θέλει και μια ηλικία είμαστε τώρα. Δηλαδή, άμα τρως τώρα. Ποια είναι η σαβούρα? Δεν ξέρω, ρε κόκκινε, τι τρως. Τι που ξέρω εγώ στην κουζίνα σου σπίτι μέσα. Σπίτι τρώω, ρε φίλε. Σπίτι τρως. Ναι. Δεν μπορείς να παραγγείλεις απ' έξω και να σου έρθει, ξέρω εγώ, κανένα σκύλο. Δεν παραγγείλω. Στη φάδο, να πούμε. Πώς? Δεν παραγγείλω. Δεν παραγγείλεις απ' έξω. Μαγειρεύω σπίτι. Εσύ μαγειρεύεις στο σπίτι. Και εγώ, ναι, γιατί τρώω. Δεν ξέρω, ρε κόκκινα, μα ξέρεις να μαγειρεύεις και εγώ. Πήρα βραβείο. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Εσύ πήρες βραβείο. Λέγε. Δηλαδή νιώθεις ανακατοσούρα, τι. Πώς, βάρος. Ρε, τρώνει άλλη τώρα, άστο να πάει στα κομμάτια. Τέλος πάντων, ναι. Είμαι έτοιμος για τσιρλί. Είσαι αυτό έτοιμος. Νιώθω. Εντάξει, πάνε κανένα δύο μέτρα πιο δεξιά. Όχι, ρε, άμα νιώσω ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν χρειάζεται. Εσύ. Άμα σε ακουμπήσει ρινόκερο, άστο να πάει στο διάλογο τώρα, μα ξαπλώσει ανάσχελα. Όχι, ρε, θα σε κρατήσω σε απόσταση. Άντε, πάρε και τα χέρια σου. Σε προσέχω. Πάρε τα σουτζουκάκια από εδώ δίπλα. Πάρε τα χέρια. Δεν είναι σουτζουκάκια. Τι είναι, τα ανάγκε? Τα ανάγκε του κλαδά είναι. Τα δικά σου σουζουκάκια. Σουζού. Σουζουκάκια είναι. Σουζού. Λέγε, κόκκινα μου, τι έχουμε. Και λαϊδάς. Ναι. Τι έχουμε. Να πω συγχαρητήρια σε αυτούς στην Εθνική Τράπεζα, τους Πασό. Λέω για τη γενιά του Πολυτεχνείου, την κοπρόσκυλα. Αποδεικνύεται κάθε μέρα και ένα γεγονός γίνεται για να δικαιώνει τον Αυτόπουλο. Λέει η Μπίκου, να πούμε, και λέει στην Εθνική Τράπεζα, στην Ιόνος Δραγούμη, λέει, κλέψαν κάτι ράβδους χρυσού, λέει, κάτι αυτά. Λέει 61 με 64 χρονών ήταν αυτοί που τα κάνανε. Ναι. Παιδιά της Δαμανάκη και του Πολυτεχνείου. Ναι. Εδώ Πολυτεχνείο, πανηράβδης της χρυσού. Κατάλαβες? Πού θέλω να καταλήξεις? Ότι η γενιά αυτή είναι το κοπρόσχυλα, το 90%. Αυτό θέλω να καταλήξω. Κλεφταράδες, εντάξει, τεμπελχανάδες και ό,τι χειρότερο έβγαλε η Ελλάδα. Τα 200 χρόνια κράτος που είναι. Αυτό λέω εγώ και θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Η νέα γενιά που είναι τώρα, οι καινούργοι, τα παιδιά τα δικά μας, εντάξει, είναι η καλύτερη γενιά και η οποία είναι και η πιο αδικημένη. Εντάξει, οι κοπρίτες του Πολυτεχνείου. 61 χρόνια με 64. Δεν περνάμε να ακούσω κάτι άλλο. Τι θα τους κάνουν αυτούς τώρα, τους πάνε εκεί, θα βρουν έναν δικηγόρο, θα είναι μαλακός ο πρόεδρος, θα την περάσουν καλά. Χρυσή Αυγή κυνηγά τους Πακιστανούς, να πούμε. Κυνηγάει καλά φουκαρά, καλά μαύρο, να δώσει καλά χαστούκι, να πούμε, να το παίξει η μάγκας. Πιάσ' τους μέσα στο ασκόνα αυτούς του παππού, κάνε μια τρύπα με το Black & Decker εκεί δίπλα στο ντεπόζιτο της βενζίνης. Τράβω το σοσιέξ σου, βάλω το μέσα στο πορμπαγκάζ, του λέει, θα δώσει τα λεφτά πίσω το χρυσό. Άσε τον πρόεδρο του δικαστηρίου και τον εισαγγελέα. Άσε, αυτός είναι, μπορεί να είναι μαλακός, να πούμε. Είναι 300 νόμοι, λέει, που έχουν βγει, λέει, υπέρ των αλυταράδων. Παρασκευόπουλος έχει βγάλει για τους αλυταράδες νόμο, τους έχει κάνει μια χαρά. Τρύπα λοιπόν στο πορμπαγκάζ να μην πεθάνει. Έτσι, λίγο νερό με το καλαμάκι βίκος από πάνω, να μην πεθάνει. Θα βγεις μόλις δώσεις τα λεφτά. Δεν βγήκες, δεν έδωσες τα λεφτά. Θα πεθάνεις μέσα στην ασκόνα. Θα σαπείς μέσα στην ασκόνα. Το κατάλαβες, κόκκινε, πατριώτη εσύ. Άντε, μπράβο, πάμε παρακάτω. Τι σχέση έχεις εσύ? Με αυτό το πράγμα. Και εσύ, σε εκείνη τη γενιά πας, θα πούμε. Έχεις πάρει το, πώς το λένε, έχεις πάρει τη γρήπη, αυτό το στομάχι που πονάει. Δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η πασοκύλα που βρωμάς, να πούμε. Λέβαια, παρακάτω. Άλλα θέματα.
Να σε βλέπω βαρύ τώρα γι' αυτό. Να δώσει συγχαρητήρια. Πριν από λίγο φρέσκο με έβλεπες. Να δώσει συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργεί. Ποιος? Το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Τι κάνει? Βέβαια, αφού είναι στρατιωτικό νοσοκομείο, μια χαρά είναι. Οι καλύτεροι γιατροί λέει είναι εκεί. Και γιατί? Στο τρίτο ζώμα στρατού, στρατολογία Θεσσαλονίκη. Στρατολογία τι έγινε, για ποιο λόγο του δίνει συγχαρητήρια? Του δίνω συγχαρητήρια. Σε έκανα καμιά εξυπηρέτηση? Καμία εξυπηρέτηση. Αλλιώς δεν θα του έλεγε. Άμα δεν σε έκανα εξυπηρέτηση, θα ρίξω το κίνητο τάστα να κόψω. Για τον τρόπο που λειτουργούν. Α, για τον τρόπο που λειτουργούν. Ναι. Μπράβο στο 424. Άλλο. Κατάλαβε. Ναι, μπράβο. Έχω το δικαίωμα να δώσω συγχαρητήρια. Ναι, άμα σε κάνουν καμιά αγαθοεργία, φυσικά έχει δικαίωμα. Αγαθοεργία. Ναι, άμα σε πέρασε. Τι αγαθοεργία πάνω. Ξέρω εγώ, μπορεί να πιέσει και κανένα δικό σου κούτρα να πούνε, το κάναν καλά. Πού να ξέρω εγώ τι αγαθοεργία. Κούτρα το κάναν καλά. Ξέρω εγώ τι είναι, για να του λέει. Αν κάναν κάποιον καλά, είναι επιλείψιμο. Άμα το κάναν κούτρα, είσαι ίσα δύο φορέ. Αν κάναν κάποιον καλά. Μη, πάμε, άλλα θέματα. Μπράβο το 424. Εγώ ξέρω ότι έχει του καλύτερου γιατρού. Από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω, λέγε. Σε ακούω εγώ τώρα. Τι έγινε? Έχει θεματολογία. Δυνατή, για πε μου. Θεματολογία ναι, δυνατή. Ναι. Τι έγινε, τι σταμάτησες? Όχι, διάβαζα ένα μήνυμα. Και τι έγινε, θα πάει η εκπομπή και η διαλόγω γιατί θα διαβάσει το μήνυμα. Όχι, ζω για τη μέρα λέει που ο κόκκινος θα πει ότι τον έχει μεγαλύτερο από τον Μπόκο Λόκο επειδή ζηλεύει. Εντάξει, ότι είσαι νηστικό μάτι, αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Ότι ζηλεύεις. Εσύ και ένα εκατομμύριο να έχεις στην τράπεζα. Θα πεις να πούμε, αυτός είναι καλύτερα από μένα. Θα το ζηλέψεις. Θα το δημοσιεύσω. Εδώ ο γαμπρός μου ο Γιωργάκης, ξέρεις τι έκανε? Πήγε σε έναν ανάπηρο, το παιδί ήταν στο αμαξίδιο απάνω και τι τον είπε? Τι ανάγκη έχεις εσύ, λέει, κάθεσαι όλη μέρα. Λέει, εμείς τρέχουμε όλη μέρα και δουλεύουμε. Και σηκώθηκε όλος να τον δίνει από το αναπηρικό αμαξίδιο. Θαύμα. Θαύμα. Τι γελάς, ρε. Άμα το μάτι είναι νηστικό, να πούμε, έτσι είναι. Τι ανάγκη του λέει έχεις εσύ, ρε. Παίρνεις, λέει, σύνταξη, λέει 600 ευρώ, 500 ευρώ, λέει, και κάθεσαι, λέει, όλη μέρα. Ο άλλος άνθρωπος έχει πάθει ατύχημα, κάθεσαι στο αμαξίδιο. Το βλέπω να σηκώνεται από τα αμαξίδια. Τώρα λέω, του δώσει δύο μπουνιές το βλάχο να πούμε, να δεις τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Λέγε κόκκινα τα θέματα. Διαμαρτύρονται, λέει, οι διαιτητές. Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι θέμα σοβαρό. Ναι, πρέπει να τους στηρίξουμε τους διαιτητές. Ήρθε διαιτητής χθες και μας είπε. Καλά, αυτό λαμόγιο ήταν χθες εδώ, εντάξει. Διαιτητής που σήκωνε τη σημαία, άλλαν τάλλον στην Καστοριά να πούμε. Εντάξει. Φίλος μας είναι, αλλά εντάξει. Αρχίζει τώρα. Ήρθε διαιτητής, τι διαιτητής είναι? Ήρθε να... Είναι επώνυμος διαιτητής. Δηλαδή, άμα πεις ήρθε ο τάδε διαιτητής, θα τον ξέρει κανένα. Ήρθε ένας διαιτητής εδώ, φίλος του Κόκκινου, έπεσε επόπτη στη Γάμα Εθνική στην Καστοριά. Αυτό είναι ξυπνάδα που κάνει. Τι ξυπνάδα ήταν? Τι ήρθε εδώ να κάνει ο διαιτητής? Είπε το όνομά του, είπε το επίθετό του. Όχι, ζητήσαμε την παρέμβαση ενός διαιτητή. Τι διαιτητή, ρε? Αυτός ήταν πιο μαύρος από τους γύπτους εκεί στο Κορδελιό, να πούμε. Τι διαιτητής? Αυτός είχε χρυσοδόντι. Είναι διαιτητής ή όχι? Τι διαιτητής είναι? Ό,τι θέλει. Και εγώ ήμουν διαιτητής, έπαιξα προχθές 12 χρονών ένα μάτς με τους 12χρονους παλιό ψυχικό, να πούμε. Απέβαλες κανέναν? Όχι, γιατί να τα αποβάλω τα παιδιά, είμαι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, να στηρίξουμε τους διαιτητές, γιατί η κοινωνία που φτιάξαμε έστειλε το διαιτητή να γίνει λαμόγιο, να σκέφτεται λαμογίστικα. Γιατί ο διαιτητής σκέφτεται λαμογίστικα? Γιατί του λέει, για να ανεβείς κατηγορία, να γίνεις διεθνής, πρέπει να παίξεις στον ΠΑΟΚ να κερδίσεις τον Άρη, για παράδειγμα. Και να μην αποβάλεις τον Γεωργιάδη. Λέω εγώ, για παράδειγμα. Άμα δώσεις καμιά κολοτσιά στον Καράμπελα, παράδειγμα λέω εγώ. Ή άμα είσαι, ξέρω εγώ, να παίξεις Ολυμπιακό 80-20, γιατί αλλιώς θα σε στείλουμε, ξέρω εγώ, να πλένεις, ξέρω εγώ, πιάτα στη ταβέρνα ο Δίας, να πούμε. Ναι. Κατάλαβες? Οπότε τον αναγκάζει το διαιτητή να γίνει. Να ψάξει να βρει το μέσον και το άλλο το λαμόγιο που είναι στην Ένωση, έτσι, που ψηφίζουν τις ενώσεις για να παίρνουν τις αυτές. Εντάξει, αυτοί φταίνε, δεν φταίνουν οι διαιτητές. Οι διαιτητές σου λέει, τι να κάνω? Πρέπει να γίνω διεθνής, πρέπει να παίρνω το 3.000, πρέπει να παίρνω το 5.000. Άμα παίξω 50-50, το σύστημα που φτιάξαν δημοσιογράφοι, φύλαθλοι, οπαδοί, θεσμοί κτλ. Όλοι εμείς θα πούμε που βρίζουμε τους διαιτητές, ναι, θα μας στείλουν στα σκουπίδια. Τι να κάνει ο διαιτητής λοιπόν? Τι να κάνει ο διαιτητής λοιπόν? Λέει 80-20 τον Ολυμπιακό. Τι λέει να κάνει ο διαιτητής λοιπόν? Λέει, ξέρω εγώ, στο ΠΑΟΚ Ηρακλής 80-20 στον ΠΑΟΚ. Στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ 80-20 στον Ολυμπιακό. Ό,τι του πούνε κάνει ο διαιτητής. Ο διαιτητής ο Έλληνας είναι ικανός. Συγγνώμη. Ένα-ένα. Λοιπόν. Ο διαιτητής για να φτάσει. Είναι ικανότατος, ναι. Για να φτάσει τι. Θες να σε. Ναι, θα είμαι ξεκάθαρος. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ο διαιτητής ο Έλληνας για να φτάσει ψηλά. Ναι. Πρέπει να έχει νονό. Και νονό θα έχει και κουμπάρο θέλει να έχει. Πρέπει να έχει. Λοιπόν. Ξεκινάει δηλαδή λάθος το όλο σύστημα. Ο διαιτητής φταίει. Το σύστημα είναι λάθος δομημένο. Ναι, αλλά δεν φταίει ο διαιτητής. Η αξιοκρατία το είναι. Σύστημα το σύστημα είναι λάθος δομημένο. Το σύστημα είναι λάθος, δεν είναι το διαιτητής ο λάθος. Αυτό λέω εγώ. Εσείς τώρα βρήκατε το δεντράκι που είναι ο διαιτητής και τους βρίζετε. Καλά πάθουν. Καλά πάθουν. Και καλά πάθουν και καλά πάθουν. Μ' άκουσες να βρεις. Ακούω εσένα, ακούω το κουλιανό. Ακούω τι είπα. Τι? Θάνατο στου διαιτητέ, του Έλληνε ξέρει να παίξουν. Πού το είπα? Το είπε ο Καλαϊζήτη, το είπε αυτό και τα λοιπά. Το είπαν όλοι να παίξουν ξένοι διαιτητέ. Άμα ξένοι διαιτητέ έρθουν εδώ και του πούνε, ξέρει, θα πάρει 10.000 ευρώ να παίξει Ολυμπιακό. Τι θα κάνει ο ξένο ο διαιτητή? Δεν θα παίξει Ολυμπιακό. Την ίδια ιστορία, η ίδια βιόλα θα είναι. Αλλά δεν είναι θέμα Έλληνα ξένου διαιτητή. Είναι ότι η ελληνική κοινωνία είναι λαμογιάρικη εδώ και πολλά χρόνια.
Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Παρακάτω, λέει. Γιατί αλλάζει θέμα. Τι αλλάζω θέμα, ρε κόκκινα. Αυτή είναι η ιστορία. Πώς θα το κάνουμε. Όταν δηλαδή είναι μια ιστορία λάθος δομημένη από το ξεκίνημά της. Ναι, ναι. Πώς μπορεί να περιμένεις κάτι καλό. Ναι, αυτό λέω. Μην βρίζετε λαμόγια δημοσιογράφοι, αλήτες Ρουφιάνης, οι Ραπτόπουλοι και κόκκινοι, ξέρω εγώ, για εμάς το λέω. Το διαιτητή, έλα εδώ. Ποιος είναι ο πρόεδρος της, των ενώσεων, αυτός. Είσαι λαμόγιο. Γιατί είσαι λαμόγιο, γιατί παίρνεις το διαιτητή τηλέφωνο και του λες, με είπε ο πρόεδρος από κάτω, ο Γκυρτζίκης, ο Μυρτζίκης, ο Ραπτόπουλος, ο Πετρόπουλος, ο Κανάγιας, με είπε να πούμε ότι ξέρεις κάτι σε αυτό το μάτς πρέπει να παίξεις έτσι. Κατάλαβες. Τα είδαμε και εδώ με τον Ανδρώνη που τον κατασπαράξανε. Εδώ οι εξηγιαντές. Αλλά είναι καλός άνθρωπος ο Ανδρώνης. Πώς του λέγανε το διαιτητή, το ξέρεις. Τι να ξέρεις, πάνε γράφει εκεί με τα σουτζουκάκια. Για να βγει εκεί η ιστορία, η ένωση, να παίξουμε εκεί να βγει το κολοχώρι. Βγήκε το κολοχώρι. Και τι έγινε που βγήκε το κολοχώρι. Γιατί μιλάς έτσι. Γιατί μιλάω έτσι. Έτσι γουστάρω, να σε πάρω την άδεια. Δεν υπάρχουν. Σε έχετε φτιάξει μια κοινωνία σάπια και βρίσκεται τώρα το δέντρο, το διαιτητή, το φουκάρα. Του λέει, ξέρεις, για να γίνεις διεθνής, ναι, στην Τούμπα πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πέσει. Παράδειγμα. Πάρ τον 3-0 τον άλλον. Γίνεται διεθνής. Για να γίνει εδώ πρέπει στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός εκεί και τα λοιπά. Και να σας πω και το άλλο, ρε, για να τελειώνετε. Βγάλατε αυτό το χαϊβάνι, το γραμμένο εδώ πέρα, πρόεδρος στην ΕΠΟ, και ο άλλος πληρώνει, ο Τζάμπας που το λέτε, είναι μάγκας, πλήρωνε και πήρε το πρωτάθλημα, έχει τον άλλο τον Κοκαλιάρη, τον γιο του Μητρόπουλου, τον αδερφό του Μητρόπουλου. Εντάξει, άντε μπράβο, το ξέρουν και οι πέτρες. Βάλατε εκεί το γραμμένο και να χαμογελάει. Να μιλάει τον Κανελάκη και να τρακαίνουν τα αυτοκίνητα επειδή κοιμώνται. Κύριε Κανελάκη, θα εξηγιάνουμε. Τι να εξηγιάνεις, ρε, σε έβαλε ο άλλος να πάρει κανένα σφύριγμα και ο άλλος έβαλε το Κοκαλιάρι από κάτω και καθάρισε ο Κοκαλιάρης και πήρε άκρη το πρωτάθλημα. Τι δικαστές μείναν, τι εφέτες, τι τίποτα. Βόδια. Τι έγινε, κόκκινο, τι έγινε, το στομάχι πονάει. Βρέασε τώρα το. Εγώ σε 8 λεπτά είπα όλη την ιστορία. Τώρα, άσε τώρα, εσύ θα το κάνεις τώρα. Τελείω το Αγγελόπουλο εδώ πέρα. Πώς. Τι το κάνω εγώ, ταινία του Αγγελόπουλου. Μιλούσε η Χρονοπούλου 3 και 4 και απαντούσε ο Κατράκης 3 και 25. Τα πράγματα είναι απλά. Πώς, ναι, για λέγει. Και ο ένας είναι πολύ καλός και άλλος. Ποιος είναι πολύ καλός. Και ο Αγγελόπουλος είναι καλός και ο Κατράκης είναι καλός. Ο Κατράκης είναι καλός. Ναι. Η Κουμούνα, καλός ήταν. Μια χαρά. Δηλαδή, ο Αγγελόπουλος τι καλός. Τα πολιτικά του πιστεύω ή οι προτιμήσεις. Βράσε με καημένε τώρα, άσε τώρα. Ο άλλος ακροδεξιός, ο άλλος. Άσε καημένε. Α, παράτε με το Αγγελόπουλος ήταν. Από πού ήταν σκηνοθέτης, έπεισε τους βλάκες του, έλεγε ότι είναι σκηνοθέτης. Τι σκηνοθέτης ήταν. Εδώ σκοτώθηκε από την εργοπορία του, πήγε να περάσει τον δρόμο και έκανε ένα τέταρτο να περάσει τον δρόμο, ήρθε τα μάξι, τον σκότωσε. Τι ταινία του Αγγελόπουλου. Για πολύ καμένα μυαλά, για πολύ καμένες φλάτσες, για πολλά ναρκωτικά να δεις Αγγελόπουλο να πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι φλούδι. Είδε το μετέωρο βλέμμα του Πελαγού. Ποιο βλέμμα να δω, το δικό σου το βλέμμα βλέπω και με πιάνει νύστα. Μετέωρο βλέμμα να δω. Τι θε, μη με ακουμπά. Μη θα με κολλήσει αυτή την αρρώστια που έχει. Φύγε, μη ακουμπά. Μα την Παναγία, σήμερα εγώ ανακτήσει τόσο πολύ που ήμουν να μην έρθω. Και κάνεις τα κεράτα. Έχεις τον τρόπο να με γυρνάς τη λάμπα. Τι να σε κάνω, μωρέ. Γιατί να σε πυροβολείς. Τι να σε κάνω, μωρέ. Το μετέωρο βλέμμα είδε. Να μου φύγει και ο πόνος. Είδε το μετέωρο βλέμμα αυτός. Δεν το είδα, ρε. Τι είμαι εγώ, κανένας συνεφίλ ειδικός. Τρελός. Λοιπόν. Η δήλωση της ημέρας είναι η δήλωση του Μπουτάρη, η σωστή δήλωση. Μπράβο, Δήμαρχε. Μπράβο, Δήμαρχε. Ότι ο Άρης πρέπει του χρόνου να παραμείνει στην κατηγορία. Μπράβο. Πολύ σωστός. Άψογος. Τώρα ο Μουχατζινάκος, επειδή είχε δυο Τζόνι και την είδε ότι ο Άρης είναι η Μπαρτσελόνα και ασούμε, πρέπει να βγούμε ασούμε Ευρώπη. Μπορεί να βγει με τον Ασλίδρυ, ασούμε Ευρώπη. Κοντό. Λέγε κόκκινο. Ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης. Είναι Αριανός. Ολυμπιακός είναι. Μετά είναι Αριανός. Συγγνώμη. Όπως και ο Ιωαννίδης. 20 χρονών ο Ιωαννίδης με το φως του Νικολαίδη ήταν. Κοιμόταν και ξημερωμένο. Δηλαδή λες ότι ο Μπουτάρης. Όταν ο Ολυμπιακός και μετά είναι Αριανός. Ναι. Όταν πλήρωνε τον Γκάλι τα 250 εκατομμύρια κάθε χρόνο για να μείνει. Ναι. Όχι, ήταν με τον Άρη. Δηλαδή ξέχασε τον Ολυμπιακό από μέσα του και. Είναι και Ολυμπιακός αυτό σου λέω. Δεν σου λέω εγώ. Δεν το ξέρω. Ναι, το ξέρω εγώ. Πρώτη φορά. Όπως και ο κύριος Ιωαννίδης ο Γιάννης. Είναι ο παδός του Ολυμπιακού από 20 χρόνια. Δεν το ξέρω. Με τον Καντίνα φίλη ήταν. Δεν το ξέρω. Τον Καντίνα ρώτα που πας και τώρα στα φασολάκια εκεί πέρα και τις μπριζόλες. Και ναι, εσύ δεν καταδέχεσαι. Καταδέχομαι. Πώς δεν καταδέχομαι. Ο Γιώργος λέει ξεχάσει πώς είσαι. Σε θυμάται με κάτι μπουκλάκια. Έλα. Τόσο πολύ το θέλεις και το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι. Μια χαρά το θυμάμαι. Αλλά κάνω και 7-8 δουλειές, ξέρεις. Και αυτός πήγε και μένει στην Περαία.
Α, ερχόταν στη Μαρτίνα. Για να πάρει μια βόλτα στην Περέα, ρε φίλε, και σταματήσει. Άμα πάω εγώ μαζί. Για 10 λεπτά. Δεν θα σταματήσω για 10 λεπτά, θα σταματήσω για 10 λεπτά. Για μισή ώρα, δεν έχει μισή ώρα ζωή σου. Αχ, τι καλό, τι συμπονετικό, τι καλό άνθρωπο. Τι αλτρουιστή αυτό ο κόκκινο. Ναι. Ρωτάω κάτι ναι. απλό. Ναι. Για τον Μπουτάρι. Ναι. Θα στα ναι. πω, μη στεναχωριέσαι. Ναι. Θα στα πω για τον Μπουτάρι, γιατί ο Μπουτάρι. Ξεχνάει από πού προέρχεται, ότι προέρχεται από την οικογένεια του Άρη. Ναι, του πλήρωνε, δεν έκλεβε. Είπα ότι έκλεβε. Του έδωνε τα λεφτά και πάνε τα πρώτα λεφτά. Ότι έκλεβε. Αλλά αυτοί οι ναμιχιόριδε. Και δείχνει με τη στάση με του, τη στάση του ναι. ότι μπροστά στη ματαιοδοξία ναι. του να είσαι ναι. ηγέτη μια πόλη, να έχει δηλαδή την καρέκλα του Δημάρχου. Καλά, δεν το Ζαγοράκι θα κάνω Δημάρχο τώρα, σε πείρα αυτό θα είναι το άχρονά του. Γιατί είναι το άχρονά του. Θα εξηγήσω άλλη φορά. Θα εξηγήσω άλλη φορά. Γιατί. Γιατί τώρα θα θεωρεί. Μοιράζει. Άκουμε τη. Βλέπει ότι τα βάζουμε με τον Μπουτάρι. Και θυμώνω και με το Ζαγοράκι. Θες να το συζητήσουμε άλλη, λίγο αν μετά. Αν σου δώσουν καμιά χορηγία του Δήμου, θα αλλάξεις γνώμη να πω. Αναλόγως το ύψος της χορηγίας. Είδες λοιπόν τι λαμόγιο είσαι. Πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το goldmall.gr σας πάει σινεμά στη μισή τιμή. Εισιτήρια κινηματογράφου μόλις από 3,5 ευρώ για τις καλύτερες ταινίες της εβδομάδας. Σταθερινά, Συνέλληνης και Ναταλή, αλλά και στους κινηματογράφους Βακούρα, Κολοσσέων, Μακεδονικών και Φαργκάνη. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς της επιλογής σας με ένα κλικ στο www.goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-230-060. Ωχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Η νέα αύξηση των καυσίμων και τουλάχιστον τα υψηλότερα καύσιμα. Να τιμήσεις φωτιά στα καύσιμα. Οι μισθοί κατεβαίνουν, η βενζίνη ανεβαίνει και το μέλλον σίγουρα προμηνύεται δυσίωνο για τους ιδιοκτήτες. Η ζωή μας άλλαξε. Άλλαξε τη ζωή σου. Επέλεξε σύστημα υγραεριοκίνηση Ζάβολη. Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Συστήματα υγραεριοκίνηση Ζάβολη. Αποκλειστικά από την ΓΚΑΣ Θεοδόρου πίσω από τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας. Ενημερώσου στο otogas.gr ή στο 2310-523131. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voi & Noi. Τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Τι έγινε πάλι ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά? Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα.
GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. 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 Στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 30. Παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις. GPS, λογικό έχεις. Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. Νεϊμάρης. Στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ neymaris.com. Νεϊμάρης. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Καλημέρα, ήρθα για ένα σέρβις στο αυτοκίνητο. Ήρθε στο κατάλληλο συνεργείο. Το ξέρω. Γιατί εσείς χρησιμοποιείτε μόνο τα καλύτερα λιπαντικά. Για τα VEG μιλάς. Εννοείται για τα λιπαντικά VEG. Φίλε μου, τα λιπαντικά VEG όχι μόνο είναι από τα καλύτερα της αγοράς, αλλά έχουν και πιστοποιήσεις από μεγάλους οίκους αυτοκινήτων. Άσε που έχω το κεφάλι. Πάλι μου ήσυχο, με όλους εσάς που γκρινιάζετε για την ποιότητα. Λοιπόν, μάστορά μου, εγώ δεν γκρινιάζω εδώ και 20 χρόνια. Γιατί χρησιμοποιώ μόνο λιπαντικά VEG. Γιατί με λιπαντικά VEG νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη υγιεινής. Σε μας, τα είδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. Noulis SA is the leading company in the cash registers market. They deliver. Okay, ας το καταλάβαμε. Η εταιρεία Noulis ΑΕ είναι κορυφαία στο χώρο των ταμιακών μηχανών. Noulis ΑΕ στα φορολογικά συστήματα και την ασύρματη παραγγελιοληψία. Απλά η μόνη επιλογή. Ενημερωθείτε στο www.noulis.gr. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε. Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. Noulis SA is the leading company in the cash registers market. They deliver. Okay, ας το καταλάβαμε. Η εταιρεία Noulis ΑΕ είναι κορυφαία στο χώρο των ταμιακών μηχανών. Noulis ΑΕ στα φορολογικά συστήματα και την ασύρματη παραγγελιοληψία. Απλά η μόνη επιλογή. Ενημερωθείτε στο www.noulis.gr. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε. Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε. Πες του να πάει στη Standard. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Για μπαταρίες αλλά και μοναδικές υπηρεσίες όπως after sale service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου και αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Τρία σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014 ή αν προτιμάς μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία, βάλε Standard. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί ο Κλειδαράς, Στέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσαρη γωνία. Τηλεφωνείτε εκεί αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, ή κλειδωθείτε έξω το σπίτι, ή πηγαίνετε στην Μάρκο Μπότσαρη και Δελφών 101, προκειμένου να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer ή οτιδήποτε άλλο αφορά κλειδιά ή κλειδαρά. Δεν μου λες, Κωστή, από τα πράγματα τα οποία
συνηθίζει να κάνει να συνηθίζουν κάποια πράγματα, κάποιοι άνθρωποι, είναι υπερτομή. Έχεις κάνει? Ναι, είχα πάει με μία 27 χρονών όταν ήμουν 15 και δεν κατέβαινε το κεφαλάκι από το μόριό μου και αναγκάστηκα να πω τον μπαμπά μου να με πάει πονούσε. Στο γιατρό. Δεν πονούσε ρε κόκκινα, άμα ήταν για 15 χρονών. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν χρειάστηκε. Εγώ δεν χρειάστηκε να κάνω περιτομή. Καλά, εσύ επειδή από μικρός έκανες, τέλος πάντων, αυτή την πράξη μόνος σου, ναι. Δεν χρειάστηκε και το πετσάκι το κατέβασες. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Mm. Καλά. Κύριε Αναγνώστη, τι κάνετε? Αναγνώστη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Να ρωτήσουμε τον καθήλυνα αρμόδιο. Τι είναι καταρχήν η περιτομή, γιατί ακούμε κάποιους οι οποίοι κάνουν κάποιους το πετσάκι δεν κατεβαίνει, μωρέ, ελληνικά το καταλάβει ο κόσμος. Περιτομή να πούμε. Καλά, καλά. Εσύ λες το πετσάκι δεν κατεβαίνει. Να μας πει ο γιατρός. Περιτομή κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια για θρησκευτικούς λόγους πολλές κατηγορίες ανθρώπων όπως είναι οι Ισραηλινοί, οι Μουσουλμάνοι, στην Αμερική. Εσείς οι Χριστιανοί γιατί δεν το κάνετε, γιατρέ? Εμείς οι Χριστιανοί δεν το έχουμε σαν... Τι είστε βρωμιάριδες? Όχι, τότε απλά θεωρούμε ότι η θρησκεία... Οι άλλοι είναι πιο καθαροί, για λόγους καθαριότητας δεν γίνεται. Γίνεται και για λόγους καθαριότητας. Οι πρώτοι που το κάνανε ήταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Το κάνανε για λόγους θυσίας στον Θεό τους. Ακριβώς. Καλά, ήταν καμένα μυαλά τώρα, μιλάμε για το ιατρικό. Εμείς για καμένη φλάτζα τώρα. Για θρησκευτικούς λόγους, ο Ιησούς, η φλάτζα έπιασε κεφαλή, πάει. Ναι. Και δεν προβαίνουμε σε περιτομή. Βέβαια σε περιτομή προβαίνει μεγάλο ποσοστό ανδρών, το οποίο έχει τη λεγόμενη φήμωση. Είχαμε φήμωση, γιατρέ. Μας φημώσανε. Εσύ πόσο χρόνο φημώθηκες εσύ? Φημώθηκα 15,5. 15,16. Συνήθως, πότε φημώνεται κάποιος, γιατρέ? Φημώνεται συνήθως, χωρίς να είναι όμως απαραίτητο αυτό, σε δύο περιόδους της ζωής του. Ναι. Η πρώτη είναι γύρω στα 17, 16, 15, 20... που δεν έχουν αρχίσει ακόμα οι σεξουαλικές επαφές. Αφού κάνεις με τον εαυτό σου έρωτα, γιατρέ, πώς δεν ξεκινάνε, αυτό δεν είναι ερωτική επαφή? Όχι. Προπόνηση, όταν κάνεις με τον εαυτό σου δεν είναι ερωτική επαφή. Λέτε, πρέπει να υπάρχει παρτενέρ, λες. Μπορεί, όχι. Απλά και στην προπόνηση πολλοίς κόσμος δεν τραβάει το δέρμα που καλύπτει την βάλανο, την κεφαλή δηλαδή του θεού. Άσε ρε γιατρέ, τη βάλανο τώρα μας ακούει και στο κορδελιό. Ποια βάλανο να μιλάει? Επιστήμον μιλάει τώρα για το πανόραμα. Ναι, η βάλανο. Η κεφαλή του πέους. Αυτό είναι. Φλάτζα. Όταν δεν τραβιέται το δέρμα που καλύπτει την κεφαλή μέχρι κάτω και παραμένει για καιρό κλειστό, το δέρμα του πέους έχει μία τάση να ξεχυλώνει και να κλείνει. Άρα όπως το δουλεύουμε εμείς, πηγαίνει και αυτό. Μάλιστα. Το δεύτερο, η δεύτερη περίοδος της ζωής μας είναι μετά τα 60-65, όταν και σταματάνε σε πολλούς άντρες οι σεξουαλικές επαφές ή το κοντάρι είναι πεσμένο ή μειώνονται. Ακριβώς, ή υπάρχει ο ζαχαρώδης διαβήτης. Ναι. Ο διαβήτης, το ζάχαρο δηλαδή. Ο ζάχαρος δηλαδή στη σεξουαλική αυτή σε ρίχνει χαμηλά. Ο ζαχαρώδης διαβήτης είναι κάτι το οποίο μειώνει τη σεξουαλική ικανότητα του ανδρός. Δεν το ξέρεις, δεν πέρα ότι μειώνει, αλλά χαλάει το δέρμα. Το δέρμα χαλάει. Το εκφυλίζει που καλύπτει την κεφαλή του πέους. Ναι. Με αποτέλεσμα να έρχεται να σκληραίνει, να κοκκινίζει. Να προσπαθούμε να το τραβήξουμε κάτω και να μην έρχεται. Ναι. Η λεγόμενη φήμωση. Ναι. Δεν μου λες, γιατρέ, τώρα αυτός που θα γεννήσει τώρα τον άλλο μήνα και γέννησε αγοράκι, το συμβουλεύεις να κάνει επέμβαση, να πούμε, όπως κάνουν οι Εβραίοι? Όχι, όχι. Γιατί όχι? Όχι. Εμείς οι Εβραίοι το κάνουν για πολλούς λόγους. Για θρησκευτικούς λόγους. Βράσει τους θρησκευτικούς λόγους. Για λόγους υγείας πρέπει να το κάνουν. Για λόγους υγιεινής που λέει και ο κύριος Ραπτόπουλος. Αυτό λέμε, ναι. Γιατί θεωρείται ότι από τη στιγμή που η κεφαλή του πέους είναι μόνιμα έξω, ναι, θέλοντας και μη θα την πλύνεις και στο μπάνιο όταν κάνεις, ναι, δεν μαζεύει μικρόβια. Ναι, ναι, ναι. Το κάνουμε για λόγους υγιεινής. Άρα να το κάνει δηλαδή. Όχι, να μην κάνει τίποτα. Τέτοιες επεμβάσεις χειρουργούμε μόνο όταν είναι ανάγκη. Μάλιστα. Σκοπός μας δεν είναι να χειρουργούμε προληπτικά, ναι, αλλά να χειρουργούμε μόνο όταν χρειάζεται. Μάλιστα. Γιατί η θεραπεία σε αυτή την περίπτωση, η περιτομή, γίνεται χειρουργικά. Μάλιστα. Είναι πολλοί κόσμος που έχει αυτό το πρόβλημα, που δεν τραβάει το δέρμα πίσω συχνά. Δεν τραβάει το πετσάκι που λένε. Το πετσάκι είναι ο χαλινός, είναι το από κάτω. Μην το λες, ενώνει... μη τα λες επιστημονικά, δεν θα μας καταλάβουν. Ο χαλινός τώρα το θα νομίζω ότι κάνει μια ταβέρνα στην Πολύχνη. Ναι, για να μας καταλάβουν και στην ταβέρνα στην Πολύχνη. Το πετσάκι που ενώνει την κεφαλή του πέους με το σώμα από την κάτω πλευρά, ναι,
Όπως λέγανε παλιά στα χωριά, η παρθενιά του άντρα έσπασε. Ναι. Αυτό δηλαδή, λέγεται χαλινός. Χαλινός. Εμένα δηλαδή η παρθενιά δηλαδή, μου την πήρε η μηχανή, ας πούμε, εμένα. Εσάς δεν ξέρω εσείς τι έχετε κάνει. Να, θα σας πω. Συγγνώμη για τα μισό. Ο Κωστής έκανε περιτομή στα 15 που χρειάζεται. Ναι. 16. Λοιπόν, αυτό δηλαδή, συγγνώμη, πρέπει να σπάσει η παρθενιά του αντρός. Δηλαδή, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Θα του πω εγώ του γιατρού τι έπαθα. Ο γιατρός θα μας πει αν είναι απαραίτητο, πρέπει να σπάσει. Όχι. Σπάει μόνο όταν είναι παθολογικό, όταν έχει πρόβλημα. Ακριβώς. Σε πολύ κόσμο που γεννιέται με κοντό το πετσάκι, με βραχή χαλινό δηλαδή, κατά τη διάρκεια της επαφής, όταν έχουμε πλήρη στήση, τότε αυτό λογικά τραβάει και πιο πολύ. Άρα ήσουν προβληματικός όταν γεννήθηκες εσύ. Ναι, μπορεί. Και ξέρω εκεί τώρα μπορεί να πάθει με μια μερική ρήξη, να κοπεί δηλαδή λίγο. Εμένα γιατρέ μου στα 15 με βίασε μια 27 χρονών. Ναι. Και πόνεσα εγώ. Ναι. Το είπα στον παπά μου και λέει: αλυταρά δεν τρέπεσαι λίγο, λέει, παλιά άνθρωποι ξέρω και τα λοιπά. Πας με την 27χρονη. Και εμείς τι κάνουμε, λέει. Για μας δεν έχει τίποτα. Κατάλαβες. Ακριβώς. Και με πήγε στον γιατρό Μιλιάρα, με τακτοποίησε ο Μιλιάρας, να πούμε. Σας έκανε άνθρωπος. Με περιποιήθηκε, με έκανε τούρμπο 200 άλογα. Ναι, εσείς πιθανόν, κύριε Ραπτόπουλε, είχε κοπεί το πετσάκι από κάτω και πονέσατε. Ναι. Με το κόψε το πετσάκι, ναι. Ναι. Και πήγε ο συνάδελφος και σας το διόρθωσε. Και ο Μιλιάρας με το τακτοποίησε μια γαρά. Ναι. Συγγνώμη, για να καταλάβω τώρα. Αυτή η φήμωση τι μπορεί να δημιουργήσει. Η φήμωση σημαίνει ότι θα είναι η κεφαλή του πέους κλειστή. Ναι. Δεν θα μπορούμε δηλαδή όταν κάνουμε μπάνιο να βγάζουμε την κεφαλή και να την καθαρίζουμε. Αποτέλεσμα να παραμένει για πολύ καιρό βρώμικη. Συνεπάγεται χρόνιες φλεγμονές. Αυτό είναι. Οι χρόνιες φλεγμονές όμως είναι και το πρώτο αίτιο ανάπτυξης καρκίνου του πέους. Ναι. Άρα και άλλο σήμερα... και ο πέος καρκίνο. Πλάκα μου. Πέο, ναι. Από τη βρωμιά, από την χρησιμοποιησιά, από τη βρωμιά που λέμε. Από την ακαθαρσία. Αναπτύσσονται χρόνιες φλεγμονές, χρόνιοι ερεθισμοί, με αποτέλεσμα να είναι και το πρώτο αίτιο ανάπτυξης καρκίνου του πέους. Η φήμωση. Και βλέπουμε και σήμερα ότι ο κόσμος που πάσχει από καρκίνωμα στο πέους, το πρώτο αίτιο ήταν ότι είχε φήμωση. Χρόνια δεν το διόρθωσε. Και αναπτύξηκε. Το άφηνε, δηλαδή και όποιος... Το άφηνε, δεν το έπλαινε. Ακριβώς. Με ρωτάει... Μπορούσε, ναι, είχε επαφές με τη σύντροφό του, είχε αυνανισμό, έκανε τα πάντα, αλλά χωρίς να τραβάει κάτω το δέρμα. Μάλιστα. Ρωτάει κάποιος φίλος ο κρατής, λέει, ο γιος μου είναι 2 χρονών στο μπάνιο και το τραβάω, κάνω καλά. Αυτό θέλει μετά την ηλικία των 1,5-2 ετών, ναι. Είναι η παιδοχειρουργή υπεύθυνη για παιδιά μέχρι 14 ετών, ναι. Κάνει καλά με προσοχή. Μάλιστα. Θέλει να το τραβάμε γιατί σε νεαρά παιδιά, σε μικρά παιδιά όπως ο κύριος που ρωτάει, δεν το τραβάει το δέρμα το παιδί πίσω μόνο του, δεν είναι δυνατόν. Θέλει εκεί λίγο προσεκτικά, σιγά σιγά με λίγο κρεμούλα να μαλακώσει η περιοχή γιατί είναι και ιστοί σε αυτές τις ηλικίες πολύ εύθρυπτοι. Εύθρυπτοι. Σκίζονται, κάνουν, ναι. Θέλει λίγο προσοχή δηλαδή. Είναι ναι. Σύνηθες φαινόμενο η φήμωση στον άντρα. Είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε μέρα, το συναντάμε στο ιατρείο μας, στις κλινικές που εργαζόμαστε. Σε ηλικίες κατά κύριο λόγο 15, 17, 20, 22 και σε ηλικίες άνω των 55. Κατά κύριο λόγο χωρίς να είναι απόλυτο. Ναι. Λοιπόν, κόκκινε, ετοιμάσου. Κύριε Αναγνώστη, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Ο κύριος Αναγνώστης είναι ορολόγος, ανδρολόγος. Είστε επεμβατικός, γιατρέ. Βεβαίως. Ναι, το βάζεις κάτω, το πετσάκι, το τραβάς. Να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Εντάξει. Υπάρχουν πράγματα τα οποία οι άντρες συνήθως ντρεπόμαστε να τα ρωτήσουμε. Ντρεπόμαστε να απευθυνθούμε κάπου. Γι' αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αναγνώστη, ο οποίος έχει την καλή διάθεση. Είναι και επεμβατικός δηλαδή. Δηλαδή, χειρούργος είναι. Στα 55 σε ετοιμάζει τώρα ο αναγνώστης. Άρα έχω άλλα 7 χρόνια. Είσαι σε 5-6 λοιπόν, χρόνια. Θα τον βρείτε στην Εγνατίας 96 με τηλέφωνο το 240-673. Για οτιδήποτε θελήσετε, μη διστάσετε. Πάνε πολλοί νέοι άνθρωποι και δεν το μετανιώνουν. Έχει και κάτι περίεργος που μας τηλεφωνούν και ρωτάνε γιατρέ, αλλά νομίζω ότι το πιο σπουδαίο από όλα είναι κάποιος να μην διστάζει να πάει στον γιατρό. Έτσι. Εγώ κύριε Κόκκινο ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Ραπτόπουλο που μου δίνετε το βήμα και συζητάμε και να πω και ένα μεγάλο μπράβο σε εσάς που τολμάτε.
Γιατί δεν είναι θέματα που συζητάμε καθημερινά. Καλά, και κυρίως στον αέρα. Είναι ταμπού. Είναι ταμπού. Είναι ταμπού και μπράβο που τα πιάνετε γιατί απασχολούν πολύ κόσμο. Οκ. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι κάθε φορά να μιλάω μαζί. Βεβαίως. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, σχολιάζει λέει ο Ραπτόπουλος, λέει ΑΕΚ Λάζαρο με φωνικές ατάκες. Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε. Τι βγαίνει και λες στον κόσμο. Ότι μια εταιρεία, άμα σε έχει καλά, είσαι φτιαγμένος και από εκεί που παίρνεις, είσαι με άριστα το 10 στο 7, θα δώσει το 8. Μάλιστα. Αν μια εταιρεία σαν την ΑΕΚ σε έχει, να πούμε, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δυσαρεστημένο κατά κάποιο τρόπο. Ωραία. Και είσαι με άριστα το 10 στο 7, ναι, θα πας στο 3, στο 4. Κατάλαβες, γιατί και ο εργαζόμενος είναι ρεμάλι κι αυτός. Άμα σου δώσει παραπάνω η εταιρεία, δίνεις λίγο παραπάνω. Ενώ άμα δεν σου δώσει η εταιρεία, να πούμε, δίνεις πολύ λιγότερο. Οπότε ο Λάζαρος, επειδή είναι δυσαρεστημένος από την εταιρεία, σου λέει, ρε φίλε, εντάξει, τώρα είναι ευκαιρία να πάρω και την κόρη μου και για τα να τελειώσουμε, ναι, για να τελειώσουμε, για να τελειώσουμε το θέμα. Την ιστορία για να, ναι, καταλάβουν κάποιοι. Ναι, όταν λέει με απειλούν και με κάνουν, εγώ έμαθα χθες και το είπα εδώ, ότι έμαθα ότι μπράβη του Ολυμπιακού φυλάει το σπίτι του Λάζαρου. Αυτό σαν είδηση το δίνω. Κάτι γορίλες, ξέρεις, οι γορίλες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, οι μπράβοι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού είναι οι καλύτεροι, οι γορίλες. Πολεμικές τέχνες, κάτι σβέρκι, κάτι αυτά, παλαιστές, ιστορίες. Είναι δεν τα πας να τα. Εγώ τα πήγα να χαιρετήσω τον Γιώργο, να πούμε, έξω από το αυτό. Λέω, μην βάλατε παιδιά, λέω μια καλησπέρα ήρθα να πω. Γιατί εγώ που το είδα. Το Σαββίδι, του πω συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας και την μπάλα απόπαιξη. Άμεσα. Ήταν τέσσερις γορίλες να σε δώσουν μια φάπα να τελειώσεις. Και του Ολυμπιακού το ίδιο και αυτοί. Κάτι δική μας Θεσσαλονικής, οι οποίοι φυλάνε τον Ολυμπιακό κτλ. Είναι ο Θεός να σε φυλάει αν τον πιστεύεις. Πάνε στα άλλα θέματα τώρα για την ΑΕΚ που μιλάς. Okay. Και αν τρυπήθηκε η ΑΕΚ. Απλά επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ. Μπράβο, ναι, αυτό. Ο κόκκινος το είπε. Το βγάλαμε πρώτοι. Τελείωσε. Το βγάλαμε. Όχι, το βγάλες εσύ. Η εκπομπή. Πάει τελείως. Μην είσαι μετριόφρονο, δεν μπορώ. Δεν είναι θέμα. Δεν μπορώ με μετριόφρονο. Δεν φταίει με χέρια. Πόρενα. Δεν είναι θέμα μετριόφρονο. Δεν είναι. Είμαστε μια εκπομπή. Πόρενα. Εσύ, εδώ και καιρό φωνάζει η ΑΕΚ τελείωσε. Κλάταρε. Ναι. Εντάξει. Ήσουν λίγο φιδωλός στην προσέγγιση σου για τον τελικό. Φιδωλός, τι να κάνω. Αλλά στο δεκάλεπτο το είπε. Παιδιά, η ΑΕΚ θα φάει τάλιρο. Δυστυχώς για εμάς παίξαμε, όμως δεν το έφαγε. Εντάξει. Ήταν ο Μπάρκας καλός, ήταν λίγο κακή στις εκτελέσεις. Πρέπει να σε θέλει. Η κοντή του ΠΑΟΚ τελείωσε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της ματαιοδοξίας των πολιτικών προσώπων. Ματαιοδοξίας των πολιτικών προσώπων. Λοιπόν, ο Μπουτάρης είναι Αριανός. Είναι Ολυμπιακός ήταν. Είναι Αριανός. Εντάξει. Πλήρωνε τον Γκάλι και μπράβο του και τον ευχαριστούμε πολύ. Γιατί τον ευχαριστήσω εγώ και εσύ, Ηρακλειδέα? Γιατί κράτησε στην πόλη μας το Θεό του μπάσκετ. Το Θεό του μπάσκετ, δεν έφυγε στην Αθήνα. Εντάξει. Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τον έδιωξε, όλη την Ελλάδα, ναι, να ασχολείται με τον μπάσκετ. Ναι, πού θες να καταλήξεις τώρα, λοιπόν, για να καταλάβω τώρα. Ναι. Βλέπεις ότι στα γεράματά του πλέον. Τι γεράματα. Αυτός ήθελε να ξαναπαντρευτεί. Τι γεράματα. Να ξαναπαντρευτεί. Τι γεράματα. Γερός, μπορεί να νιώθει νέος, τι σε νοιάζει εσένα, να πούμε. Γεράματα. Γεράματα μπορεί να είναι και ένας τριαντάρης που σέρνει το πόδι και ένας 65άρης να πετάει. Στα γεράματά του. Στα γεράματά του, ναι. Απλά θέλω να πω οι αριθμοί καμιά φορά. Λένε την αλήθεια, αλλά και από την άλλη μεριά. Ο τρόπος για τον οποίο μιλάει για τον Άρη, ναι, και για τον Ηρακλή είναι απαξιωτικός. Για τον Ηρακλή, γιατί είναι γρήγορο. Είναι απαξιωτικός. Για τον Άρη έχει δίκιο. Ρε φίλε. Άντε πάλι. Εφόσον ο ίδιος έχει κάνει μεγάλο. Ρε πλήρωσε, είναι βεργέτης. Έκανε μεγάλο. Και τον βρίζουνε, γι' αυτό τους μιλάει. Έκανε μεγάλο και τρανός επιχειρηματίας. Ναι. Λοιπόν. Και τα κατάφερε. Μπράβο. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συγχαρητήρια. Τι θέλει τώρα και βρίζει τους Αριανούς. Δεν τους γουστάρει, ρε φίλε. Τους μειώνει. Γιατί τον έχουν βρίσει γι' αυτό. Τους θεωρεί αγνώμονες, τους θεωρεί. Εσύ έφερε. Θα πάμε μια μέρα στο Δημαρχείο να πιούμε ένα καφέ με τον Δήμαρχο να σε πει γιατί τους λέει έτσι. Για να το γνωρίζει κιόλας. Θα δεχτεί εμάς. Γιατί τι είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Σιγάρε, εδώ πάρε. Πλάκα κάνει. Εμάς θα μας δεχτεί. Ναι, πες για Δήμαρχη γιατί αυτούς τους. Τους κάνεις, τους κατατρέχεις κτλ. Δεν είπε τίποτα λάθος όμως. Λέει ο Άρης πρέπει να σωθεί. Δεν τρολάρεις με αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θες να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ θέλω, ρε φίλε. Εάν λοιπόν εμείς που λέμε ο Άρης πρέπει να σωθεί, βγει ο Άρης πέμπτος με καλή μπάλα, μας έχει κάνει ρόμπα ο Άρης. Εάν ο Άρης παλεύει μέχρι το Πάσχα, δύο πόντια πάνω, δύο κάτω, ένα πάνω, ένα κάτω να σωθεί, θα δικαιωθούμε εμείς. Ό,τι και να λέμε τώρα είναι ανωφελές. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, αν ο Άρης τραβήξει μια μπαλάρα και βγει πέμπτος, σου λέω εγώ, και κάνει ομαδάρα. Ναι. Θα με πείτε ρε Γιαργιανή, τι λέγατε ρε Μπουτάρι να με σκατόγερε και εσύ Ραπτόπουλε και κεφαλοκροκόρακα κτλ. Και θα έχουν δίκιο. Εάν όμως ο Άρης πάει τσίμα τσίμα και είναι να σωθεί να μη σωθεί, ένα λεπτό Γρηγόρη μου, τότε θα έχουμε δίκιο εμείς. Άκου. Μάλιστα.
Μηδέν απρώτου τέλους μαρκάρισε. Τι μαρκάρισε. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα. Ναι. Του καλοκαιριού. Ναι. Τελειώνει η χρονιά. Τελειώνει. Να δούμε τώρα. Τελείωσε. Τελειώνει η χρονιά. Ναι. Να δούμε ποιες είναι οι κινήσεις που θα γίνουν. Τι φως υπάρχει. Ένα είναι το δεδομένο. Ποιο. Ότι ο Σαββίδης θα στον Άρη. Ένα είναι το δεδομένο. Δεμένο. Ότι ο Σαββίδης έχει φράγκα, ναι, και έχει σκοπό να ενισχύσει την ομάδα του. Ναι. Λοιπόν. Επικίνδυνο αυτό. Μισό λεπτό, να... ρε. Γιατί μπορεί να το δαγκώσουν και να φέρει σαβούρε. Να προσέχει εδώ, να μην το. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούνε. Να τελειώσω. Μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Αυτή η εφορία των παοξίδων. Ο πρόεδρος τα μοιράζει, είναι και επικίνδυνη. Γιατί αν αγαπάτε τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να πείτε το Σαββίδη και το γιο του τον Γιώργο, αν τον αγαπάτε, και είστε οπαδοί, οι φίλαθλοι, ξέρω εγώ θεσμικά, πρόσεξε, μη σε κλέψουνε πάλι. Άκου, μη σε φέρουν κανένα ζευγό εδώ πέρα. Τι έγινε. Άντε, μπράβο, και ναι. Δεν θέλω να αλλάξει θέμα. Μπράβο, ναι. Όπως ήμουν, αν πλησιάζει ένα πρόεδρο στο κράτος, λέει, είδες τι πρόεδρα έχουμε. Το λέω, ναι. Τι πρόεδρα έχει. Το προϋπολογισμό του ΣΑΕΚ τον πέταξε λουλούδια στην Πάολα. Το, ναι, λέω και χαίρεσε γι' αυτό. Ναι, γιατί να μην χαρεί. Το λέω, φίλε, συγγνώμη, στην τσέπη σου μπήκανε ή είσαι μάνατζερ της ΠΑΟΚ. Τώρα μην μιλάς μίζερα, ρε κόκκι. Δεν μιλάω μίζερα. Σαν οπαδό σε μίλησε και γούστα. Ωραία, καλά έκανε. Πολύ ωραία. Το λέω, άκου να δεις. Ναι. Αυτό δεν μειώνει την ικανότητα του Μελισανίδη, ναι, στο να παίρνει κάτι στην τιμή που θέλει ο ίδιος. Όχι, ναι, που θέλει ο άλλος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τα άλλα, τα εξωαγωνιστικά είναι άλλη ιστορία. Ναι, ναι. Λοιπόν. Και γι' αυτό όλο έγινε το θέμα Χριστοδουλόπουλου. Και απαντάω και στον Χρήστο Παπά, ο οποίος έστελνε μηνύματα και φώναζε και στέλνει τώρα και για διάφορους. Καταλάβετε λίγο κάτι και θα το δείτε τώρα και δημόσια. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα δικαστικά με ΑΕΚ και Χρυσόδουλόπουλο. Θα τα βρούνε. Θα τα βρούνε. Γιατί? Γιατί τελείωσε. Είναι, αν εγώ με τον Κωστή αποφασίσουμε να τελειώσουμε την εκπομπή την οποία κάνουμε, για χίλιους και ένα λόγους, ό,τι και να γίνει, τελείωσε. Ο Λάζαρος δεν θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ. Θέλει να πάει στον Ολυμπιακό. Άμα το τα ρίξει ο... Θέλει ένα τελευταίο πολύ καλό συμβόλαιο για την καριέρα. Τελείωσε. Το αν καλό του τα δίνει ο Μαρινάκης. Κακός του τα δίνει. Το αν καλό του τα δίνει ο Μαρινάκης ή κακός δεν του τα δίνει ο Μελισανίδης είναι κάτι άλλο. Ναι. Όπως και ο τρόπος που χωρίζουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο διατάφτο μας γιατί αποκλίνουμε από την κουβέντα. Και αυτό ήταν ο λόγος που είχα πει τότε και με έλεγες μάνατζερ του Λάζαρου. Έχοντας γνώση αυτό, λέω πάνε πάρ' τον εσύ. Εγώ δεν τον έπαιρνα τον Λάζαρο. Κατάλαβες τι. Εγώ αφού, αμάξι με 250.000 χιλιόμετρα. Με 250.000 χιλιόμετρα ασύ και μερτές, το δικό μου. 200 έχει το δικό μου σε λίγες μέρες. Λοιπόν, το παίρνεις. Θα ανάψουμε τώρα, θα ανάψουμε κεράκια. Θα κάνω κεράκια εγώ. Εντάξει. Πάμε 200.000 χιλιόμετρα. Δεν έχει πάνω από 200.000 χιλιόμετρα. Αυτό είναι ευλογία. Σε πέρασε. Ναι, αυτό είναι ευλογία. Τι. Βέβαια. Λοιπόν, περίμενε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως και πάρα πολύ σοβαρό είναι το γεγονός ότι δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Άρη. Είναι, έχει ερωτηματικά. Πάνω κάτω την ξέρουμε. Όπως έχει και ερωτηματικά η επόμενη μέρα του Ηρακλή. Ναι, αυτό άκουσα το φίλο του το Κατσιαμπή εδώ. Λίγο μασημένα τα έλεγε να πούμε. Όχι. Ε, τι όχι. Άκουμε. Θα πρέπει κάποιο να λέει τα πράγματα όπως δεν είναι. Δεν έχει επενδυτεί ο Ηρακλής, αυτό είπε. Θα πρέπει κάποιο να λέει τα πράγματα όπως είναι. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Όχι όπως θέλει να είναι. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ λογικό να μιλάει ρεαλιστικά. Τι να σου πει, ότι βρήκαμε τον Ιμπ Σαούτ ή θα φέρουμε κανένα σε ήχη. Ο άνθρωπος είναι επί των αγωνιστικών θεμάτων και σου μιλάει. Το ρώτησε ο Μπούζος. Σου μιλάει ρεαλιστικά. Ναι, δεν υπάρχει κανένα. Το ρώτησε ο άνθρωπος. Είπε την αναπροσδιορίσει τον προπονητή. Ωραία. Λέει τι έχουμε. Έχουμε κανένα παράγοντα. Ξέρω εγώ να πει. Δεν πατάει ο άνθρωπος στον Ηρακλή. Τι να πατήσει. Δεν έχουμε ακόμα. Στον Άρη τι, δεν πατάει. Επί του όταν παρόμου πήγε ο Σαββίδης στον Άρη το 2003-2004 που λέει το ρεπορτάζ, ο Σκόρδας και οι σουπεράδες της εποχής, οι χοντρομπαλάδες εκείνοι, δεν τον θέλαν. Τώρα τον βρίζουν γιατί δεν τον έχουν. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι επιλογές ζωής. Τι να κάνουμε τώρα. Και όταν ήρθε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Τον έλεγαν ο Κατσαρίς και οι άλλοι ότι θα μας φάει το γήπεδο. Μόλις τους τάσταξε να πούμε τα φράγκα, έγινε καλός. Κατάλαβες τα φράγκα τι κάνουν. Το χρήμα πολύ εμίσησε. Το μαρούλι. Είδες η μαρμίτα τι είναι. Το χρήμα πολύ εμίσησε. Κανένας δεν μίσησε το χρήμα. Το πολύ χρήμα ουδής. Α, σωστό. Πάμε παρακάτω. Μόλις τους έταξε τα αυτά, το βγάλανε απατεώνας ο Ρώσος εκεί και τα λοιπά. Μόλις τους έριξε το μαρούλι, έγινε ο καλύτερος. 9-17. Άντε μπράβο. Φαλακρύς σε κάβλα λέει, επιτέλους αναστήθηκες σήμερα. Ναι. Ναι, αλλά δεν διαβάζουμε τέτοιες εκφράσεις. Αν είμαστε κάτι του Παϊσίου, μαθητές. Δεν είπε κάτι κάτι. Όχι, προσέχουμε τώρα πώς μιλάμε. Άκουνε, το αποσύρω αυτό. Μη, σε παρακαλώ για τον Άγιο. Με παρακαλώ. Βρίζε εμένα, μην ασχολείσαι. Αλλά εκεί έτρωγε ραδίκια με τον Παϊσίου, άνθρωπος δεν έγινε. Βρίζε εμένα, μην ασχολείσαι με τον Άγιο. Ναι. Σε παρακαλώ. Από πού είναι Άγιος, αφού δεν πέρασαν 100 χρόνια από το θάνατό του. Ασχολείσαι, πάνε λοιπόν, πες για ποιο λόγο. Εγώ είμαι με τους εσφιγμενίτες που λένε το αντίθετο. Πάει τελείως. Ο Γεωργίου είπε του χρόνου η ΑΕΚ δεν θα έχει αντίπαλο στο πρωτάθλημα και δεν έχει μάθει κάτι από μέσα. Γνώμη. Ο Γεωργίου, επειδή γνωρίζει ότι ο κύριος Μελισανίδης έχει φιλίες με τον κύριο Θωμά Μητρόπουλο και τον έχει εκβάλει στην ΕΠΟ, κοιμάσαι όρθιος γραμμένε, κοιμάσαι όρθιος.
18 φραπέδες να πιεις γραμμένες, δεν ξυπνάς με τίποτα. Το βλέφαρό σου, το απάνω θα είναι κολλημένο με το κάτω, με κόλλα λόγκο να πούμε. Λέγε ρε κόκκινε. Κοιμάσαι όρθιο, Σαβίδι. Έχει ο άλλος τον άλλο το Θωμά το Μητρόπουλο και εσύ έβρες. Κοιμάται όρθιο. Όρθιο κοιμάται. Να σου ανοίξω τα μάτια. Τι να μου τα ανοίξει. Ευθέως το. Εσύ θα μου τα ανοίξει τα μάτια. Εσύ το μόνο που μπορεί να κάνει να μου τα κλείσει τα μάτια. Ναι, για λέγε. Σοβαρά να μιλήσουμε για λίγο. Για λίγο. Θες να μιλήσουμε σε λοιπόν, πέρα. Άκου τι έγινε. Τι έγινε, παλικάρι μου. Λοιπόν, ακούστε όλοι το έργο. Α, για πες το έργο, παλικάρι. Πέφτει η ΑΕΚ γάμα εθνική. Πέφτει η γάμα εθνική. Ναι. Και. Είναι η περίοδος που μπαίνει καινούρια φουρνιά διαιτητών. Μάλιστα. Πες το. Είναι πολύ λογικό ναι. Να σέβονται τον Τίγρη Παύλα Μελισσανίδη. Γιατί να σέβονται τον Τίγρη Παύλα, οι διαιτητές. Σαν οντότητα, σαν ΑΕΚ και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω. Προχωρώντας. Ναι. Ανεβαίνουν και αυτοί. Ανεβαίνει η ΑΕΚ, ανεβαίνουν και αυτοί. Μάλιστα. Ναι. Και φτάνει στη Σούπερ Λίγκα. Ναι. Ποιος θα έχει καλά με τους διαιτητές, ο ΠΑΟΚ ή ο Μελισσανίδης? Αυτός που πληρώνει τον κατάλληλο άνθρωπο. Κατάλαβες τώρα σου λέω. Όχι, εσύ κατάλαβες τώρα. Ο ΠΑΟΚ ή ο Μελισσανίδης. Δηλαδή, τον ξέρουν το Μελισσανίδη και τους ξέρει ο Μελισσανίδης. Ναι. Σε κάλυψα? Όχι. Okay. Δεν με κάλυψες. Ο δε κατάλληλος άνθρωπος. Όταν πήγανε να πάρουν, όταν πήγανε να πάρουν το Θωμά Μητρόπουλο στον ΠΑΟΚ. Τότε που κατέβηκε ο διαιτητής. Τι να τον κάνεις στο Θωμά. Τι να τον κάνεις στο Θωμά. Θα πάρεις τον Βίκτορα, δεν θες. Ναι, άκου, εξυπνάκια. Το Θωμά τον έχει η ΑΕΚ ο Μελισσανίδης. Κατάλαβες γιατί πήρε το πρωτάθλημα. Το Βίκτορα θα πάρεις και ένδυση. Το Βίκτορα τον πάρεις, θα σου πει καμιά ιστορία 72 χρονών το Βίκτορα. Ρε φίλε, συγγνώμη. Έλα, τελείωνε, άντε. Πήγε ο ΠΑΟΚ, πήρε τον Τεβεκέλη. Ναι. Τι κέρδισε. Τι κέρδισε. Ναι. Είναι φίλος με τον Ζαγοράκη ο Τεβεκέλης. Είναι. Σαραϊδάρης. Ποιος είναι ο Σαραϊδάρης? Ο Σαραϊδάρης. Όλοι οι άχρηστοι του Γκαγκάτσι είναι αυτοί, διορισμένοι. Δεν ξέρω. Βράκου τεσουλέρα αυτό. Ποιος είναι ο Σαραϊδάρης? Του Γκαγκατσόπεδα είναι αυτοί. Αυτοί όλοι λοιπόν. Ποια είναι η βοήθεια που. Τίποτα. Παίρνει τζάμπα μισθό ο Σαραϊδάρης. Τζάμπα μισθό παίρνει. Και ο Τεβεκέλης και αυτός τζάμπα μισθό παίρνει. Και ο άλλος ο Μίχελ πάλι τζάμπα μισθό φέρνει γιατί και με τους διαιτητές δεν έχει και σαβούρα. Μαγιά του. Αφού τον πείσανε. Ναι. Τον εργοδότη. Άκου εδώ. Ο άλλος πήρε το Θωμά το Μητρόπουλο. Πήρε αυτός τους διαιτητές. Πήρε και το γραμμένο. Τον έκανε βασιλιά από εκεί που ήταν πένιτας, να πούμε διοικητικά. Ναι. Έτσι παραγωγικά. Και τι κατάλαβε. Πήρε τζάμπα όλο στο πρωτάθλημα. Κατάλαβε τι έγινε. Και εμείς πανηγυρίζουμε το κύπελο εδώ πέρα. Πήρε ο Βιερίνια. Αντερτράμπα. Άιντε βρε τώρα. Το πήρε είναι μαγιά. Μαγιά, μπαλάρα. Το κατάφερε. Μπαλάρα. Αλλά από την άλλη μεριά, πώς θα γίνει δηλαδή. 7 διαιτητές. Ο Σαϊραϊδάρης. Σαϊραϊδάρης. Το διόρισε ο Βασίλης ο Γκαγκάτσι. Αυτές είναι οι απορίες. Άντε βγήκε από εδώ πέρα. Σου είπα λοιπόν. Και μην ξεχνάς ότι η ματαιοδοξία είναι μεγάλη αμαρτία. Εντάξει. Αρχίζει ο Μπουτάρης τώρα να λέει για τον Άρη και τον Ηρακλή. Άντε, μην τα πάρω στο κρανίο. Έχει δίκιο. Και για τον ΠΑΟΚ λέει τα καλύτερα. Πάλι έχει δίκιο. Άντε ρε πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ. Το Μάιο στο Mega Outlet. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Η συσκευή υγραεριοκίνησης που έβαλες σου δημιουργεί συνεχώς προβλήματα. Αποσυρέ την. Αντικατέστησε τώρα την παλιά σου συσκευή με συσκευή νέας γενεάς στην ΓΑΣ Θεοδόρου. Στη Γιαννιτσόν 181 πίσω από τα ΚΤΕΛ και ξέχνα προβλήματα και δυσλειτουργίες. Απόσυρση παλιάς συσκευής υγραερίου με την εγγύηση της ΓΑΣ Θεοδόρου. Επικοινώνησε στο 2310-523131 ή στο autogas.gr. Αξίζεται ένα premium οικογενειακό αυτοκίνητο που θα αναβαθμίσει τη ζωή σας. Αξίζεται ένα Volvo S60 ή V60. Τα πρώτα σε πωλήσεις στην κατηγορία τους με σύστημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety, αυτόματο κυβότιο, σύστημα πλοήγησης και προβολής ξένων. Μέχρι τις 30 Ιουνίου επιλέξτε ανάμεσα σε 85 ετοιμοπαράδοτα Volvo S60 ή V60 και αποκτήστε το αυτοκίνητο που αξίζεται με 26.500 ευρώ και με επιπλέον 5 χρόνια εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Επισκεφτείτε σήμερα το δίκτυο επίσημων διανομέων Volvo και μάθετε περισσότερα. Αλέλε μπλε, ταξιδάκι φουρκομπλε, βάλτε γολάκι. Όνειρά σου. Γεμάτο βαλίτσακι. Προορισμός εξωτικός. Τώρα θα δεις. Καλά και φύγε χορός. Πήγαμε τώρα για παραλία. Έχω το scratch με δεύτερη ευκαιρία. Ναι, δεν κέρδισα. Ναι.
Με το νέο Scratch, παγκόσμιο κύπελο στα κέρδη, κερδίσεις δεν κερδίσεις, μπορεί να πανηγυρίσεις. Γιατί όλα τα δελτία που δεν κερδίζουν έχουν δεύτερη ευκαιρία να κερδίσουν ένα ταξίδι στη χώρα που θα σηκώσει το κύπελο. Scratch, τυχή στη στιγμή. Ο ΠΑΠ, ζήσε το παιχνίδι. Ελληνικά Λαχεία, μέλος του ομιλού ΠΑΠ. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Για αυθεντική ιταλική πίτσα επιλέγεις Giordani. Ακούστε, μία γίγας, μία οικογενειακή και ένα καλτσόνε. Μόνο με 10 ευρώ. Giordani. Με δύο καταστήματα στη Βέρεια. Πιερίου 198 ρεστοράν και Καρατάσου 22 delivery. 2-3-3-1-0-63-0-0-2. Πάπο μάνα μου, τι μεγάλες είναι αυτές. Για μεγάλες αποδόσεις πάντα στη Winmasters. Τα παιχνίδια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 20 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συμμετοχή στα παιχνίδια εκθέτει σε κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-777. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2-31-0-933-787. injectionservice.gr. Ποια μυστικά κρύβει ο βυθός της θάλασσας? Καταδυθείτε και ανακαλύψτε τα στο Mediterranean Cosmos από 5 έως 26 Μαΐου. Γίνετε κι εσείς εξερευνητές των ωκεανών σε μια μοναδική υποβρύχια έκθεση που μας παρουσιάζει το αγαπημένο μας εμπορικό κέντρο για να μας προετοιμάσει για το καλοκαίρι. Ένα ιστιοφόρο, ένα υποβρύχιο, ναυτικά και θαλάσσια εκθέματα και πολλές διαδραστικές εκδηλώσεις σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Στη Θεσσαλονίκη δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα For All ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα For All λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλήσο Φούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Αυτό είναι το κέννε μεταχειρισμένο μου αυτοκίνητο. Συγχαρητήρια! Είναι φανταστικό το κέννε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Όταν το αυτοκίνητο είναι Volkswagen και Audi, δυσκολεύεσαι να το πεις μεταχειρισμένο. Αυτοκίνητα ελεγμένα και εγγυημένα από την ΕΤΕΑ, σαν καινούρια, σας περιμένουν σε μια μοναδική γιορτή την Παρασκευή 18, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαΐου όλη μέρα. ΕΤΕΑ. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 105 στη Θέρμη. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Αμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Τελειώσατε με το βάψιμο του σπιτιού σας? Αχ ναι, τέλος η μούχλα και τα μικρόβια. Βάψαμε με Septolux, τη νέα σειρά της Tetralux. Septolux από την Tetralux. Αντιβακτηριδιακό, αντιμουχλικό, αντιαλλεργικό χρώμα. Πιστοποιημένο και ειδικά σχεδιασμένο για σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και χώρους εστίασης. Υγιεινό περιβάλλον με χρώμα βασισμένο σε νανοσωματίδια αργύρου, χωρίς συντηρητικά και χημικά. Septolux από την Tetralux. Ζήστε σε περιβάλλον Tetralux, υγιεινά, χωρίς μικρόβια και αλλεργίες. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και ανοίγουμε γραμμές στο 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και όλο το μήνυμά σου στο 54340. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, όπου τηλεφωνώντας στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Επίσης, μην ξεχνάτε στο www.listoparto.gr θα βρείτε το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεστε και όλες οι μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Παρακαλώ. Τα 390 είναι δικά σας. Αρκετές ελεύθερες γραμμές. Πάμε. Παρακαλώ. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου φίλε μου. Γεια σου Κωστή. Γεια σου φίλε μου. Από Γερμανία παίρνω, πάω Κανοβέρο. Πάω Κανοβέρο, Ανόβερο, ναι. Ήσουν αγχωμένος, αλλά είδες ότι έκανες λάθος. Είμαι ο Ανέστης, γι' αυτό σε πήρα Γρηγόρη, είχα τις επιφυλάξεις μου, αλλά δικαιώθηκα. Δικαιώθηκα γιατί έληξε τελικά ένας αγώνας που έπρεπε να τελειώσει. Αν ήταν Έλληνας, δεν θα τελείωνε. Γιατί στο 92 το δεύτερο γκολ του Πέλκα, κάτι πήγε να γίνει, αλλά δεν μασάει ο Ισπανός. Κατάλαβες. Πρώτο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου, στους φιλάδους μου, στο σύνδεσμο το δικό μας που κατεβήκαν 20-30 άτομα από εδώ, από τη Γερμανία. Και θα δώσω και συγχαρητήρια στον Ιβάν, που είχε όλη την υπομονή να περιμένει και δεν πήγε στο κάλεσμα του Μελισσανίδη. Αυτό ήταν ένα χτύπημα καλό. Για να μάθουν κάποτες ότι εμείς δεν κοιμόμαστε. Ξυπνήσαμε. Και στο χόρτο ο ΠΑΟΚ δεν παίζεται. Ανοίξαμε το ένα μάτι. Έχουμε δύο φωλιές. Ο Αϊτός είναι στο πύργο το Λευκό. Δύο φωλιές. Τρεις είχαμε, τον ένα μας το που φάγανε. Θα δώσω συγχαρητήρια στον Άρη. Καλή επιτυχία να έχει και στον Ηρακλή. Να σωθούνε. Ο ένας να ανεβεί ο άλλος, ναι. Λοιπόν, και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Επειδή διότι... σε ακούω ντερβίση, θέλω μια ερώτηση να κάνω για να περάσω στον επόμενο. Είναι εγώ, κύριε. Έλα, πες. Για τη δήλωση του Ιβάν που είπε εγώ έστω στον Παναθηναϊκό, τι έχεις να πεις. Τι άκυρα για... σε ερωτήσεις κάνεις. Ρε. Για τη δήλωση, για πες. Του Ιβάν ότι έσωσε τον Παναθηναϊκό, τι έχεις να πεις. Τι φρένο είναι αυτό τώρα. Ότι έσωσε. Ναι. Όχι, όπως έπεσε ο Ηρακλής δύο φορές, να πέσει και ο Παναθηναϊκός. Κακώς το έκανε δηλαδή, διαφωνείς. Βεβαίως κακώς το έκανε. Να είσαι καλά. Τους ρωτάς ρε μετά από τελικό κυπέλλο. Παρακαλώ. Στραβό πράγμα. Ναι. Τι φρένο είσαι εσύ ρε. Τι φρένο. Καλησπέρα σας. Τι δισκόφρενο. Τι ταμπούρα έχεις να πούμε. Είδες τι είπε. Τι να... Και τι εξήθηκε. Το ξέχασε τώρα στο άλλο λεπτό. Καλημέρα. Καλημέρα. Ρε τον άνθρωπο τι ρωτάει. Ναι. Καλημέρα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, πρώτον θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι το οποίο δεν ξέρω, μάλλον στο μετέφεραν λάθος που είπε ο Γεωργίου. Ο Γεωργίου είπε, ο οποίος το διευκρίνησε ο άνθρωπος, είπε υπάρχει και κίνδυνος να διαψευτώ και λέω κάτι βάσει με τα σημερινά δεδομένα, ότι από τη στιγμή που τα έχει σπάσει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και ο Ιβάν δεν κάνει καμία κίνηση μέχρι στιγμής, εγώ βλέπω ότι αν συνεχιστεί αυτό η ΑΕΚ δεν πήγε στην Πάολο ο Γεωργίου. Δεν πήγε στην Πάολο ο Γεωργίου. Ναι. Δεν πήγε στην Πάολο ο Γιώργος για να δει τις ανακοινώσεις που έκανε ο Κοντός. Ναι, αλλά δεν κάτι πήγε. Το οποίο την ώρα που το είπε ναι. αυτό δεν ήξερε μια άλλη πληροφορία η οποία προέκυψε την επόμενη μέρα από την ΕΠΟ, όπου η ΕΠΟ σκοπεύει στα ντέρμπι να βάζει ξένους διαιτητές του χρόνου. Και τότε πώς θα επηρεάζει ο Θωμάς ο Μητρόπουλος στους διαιτητές. Δεν ξέρω τώρα, καταρχήν και να έχει τη διαιτησία και ναι. να έχει τη διαιτησία. Ναι. Πες ότι η ΑΕΚ του χρόνου έχει τη διαιτησία. Πρέπει να έχει παίκτες κλειδιά. Θα φέρει τον Τεκινή και τον Βασιλακά, κύριε Έμαθαρε. Κλείσε. Ναι, άμα δεν έχει παίκτες κλειδιά. Τι να φέρει τώρα. Θέλει να τερδίσει η ΑΕΚ. Μόνο ο Σαββίδης δίνει λεφτά. Ούτε ο Μαρινάκης δίνει. Το Μάνο θα πάρει, λέει. Και τον Μπιφτέκυλο. Το Μάνο θα πάρει και. Μπερδεύτηκα με τον άλλο το Μάνο. Έλληνες θα πάρει. Να, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Φύγε, επόμενος. Πιο ταχύτατα τα τηλεφωνήματα, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι φυσικά είμαστε υπέρ των Ελλήνων διαιτητών και θέλω να πω ότι αυτό το πλάνο που πηγαίνουν διδυμάκια ή ενώσεις με τους διαιτητές 30 χρόνια, 40 χρόνια πόσο είναι, πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να γίνουν ανεξάρτητοι, να έχουν το σύνδεσμό του. Δεν πρόκειται να γίνουν ανεξάρτητοι φουκαράδες οι Έλληνες διαιτητές, ρε φίλε. Πρέπει οπότε να γίνουν, πρέπει να έρθουν ξένοι. Άσε τι πρέπει. Δεν πρόκειται να γίνει. Να σε ρωτήσω, σφίριξες ένα παιχνίδι, μου είπαμε. 12 χρονά. Ναι, είχε τρακάρει ο διαιτητής και φωνάξαν κάποιον από την κερκίδα να πούμε. Εσένα δηλαδή. Είδαν όποιον γυάλιζε. Εσύ που γυαλίζει πάνω στην κερκίδα, κατέβα.
Ξέρεις κανονισμούς, Κωστή, ξέρεις. Κανονισμούς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ξέρω. Του ποδοσφαίρου, ξέρεις. Ξέρω. Ωραία. Παίχτης λοιπόν βαράει πλάγιο out, εκτελεί πλάγιο out προς τον τερματοφύλακά του. Ο τερματοφύλακάς του λοιπόν χαζεύει, μιλάει με έναν άλλο συμπαίχτη του και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Τι δίνεις? Γκολ δίνω. Δεν είναι γκολ. Γκολ δίνει το offside. Τι γκολ δίνει? Δεν υπάρχει. Με τα χέρια από πλάγιο γκολ δίνει. Γιατί? Α, πρέπει να την αποπείσει. Επανάληψη. Πάλι καλά που ήρθε ο διαιτητής. Επανάληψη δίνει. Ναι, όχι. Καληνύχτα. Out είναι. Out είναι, φίλε. Τι είναι, out, corner είναι, Γρηγόρη, corner δίνεις, corner δίνεις. Τα πήγαμε τη μάνα. Φύγε πάνω. Α, περίμενε, από το συμπέκτη του εννοείς. Οκ, είναι. Αν είναι από αντίπαλο είναι out και από συμπέκτη είναι corner. Μη, Γρηγόρη, θα σε βάλω διαιτητή. Είπαμε corner, είναι τώρα εντάξει. Όχι. Είσαστε έξω και οι δύο. Ρε φίλε. Να σου πω κάτι, ρε Κωστή. Λέγε. Είσαστε έξω και οι δύο τώρα. Πώς είμαστε έξω, έξω είμαστε και οι δύο. Εγώ δεν κατάλαβα ότι το εκτελεί συμπέκτης. Σου είπα ότι δεν υπάρχει γκολ. Ρε κόκκινε, λάθος κάναμε τώρα. Πάει να το κάνεις το διαδίκτυο. Μα τον είπα, δεν υπάρχει γκολ. Ρε λάθος κάναμε. Λέγε, ρε φίλε. Άντε, καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο Πάκο έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για του χρόνου. Χρειάζεται πάρα πολλούς παίχτες, βλέπω. Γιατί ένα σεντερφόρ που έχει τον Πρίγιοβιτς ενδεχομένως να φύγει. Κοίτα, αν φύγει. Ο Πέλκας, άμα φύγει και ο Πρίγιοβιτς, αλλάζουν τα δεδομένα και χαλάει ο κορμός. Τότε πάμε σε άλλα δεδομένα. Γι' αυτό ο Βιερίνια τον είπε, Πρόεδρε, μη χαλά τον κορμό. Διώξε σαβούρα, φέρε καλύτερους να το πάρουμε για πλάκα. Αυτό του είπε ο άνθρωπος. Τώρα το τι θα κάνει, δεν ξέρω εγώ. Ο Πρίγιοβιτς είδε στον τελικό, έβγαινε στα άκρα, έτρεπνε μπάλες, έκανε το δεκάρι, έκανε διάφορα. Ξέρεις γιατί. Τον είδα, είδα όλες τις κινήσεις. Ξέρεις γιατί. Ναι. Του είχε πει ο μάνατζερ του ότι έχουν έρθει πάνω από 4 ομάδες πρωτοκλασσάτες για να τη ψάχνουν σεντερφόρ. Και γι' αυτό το λόγο. Αν ωφελήθηκε ο Πάουκ με το κύπελο και ο Πρίγιοβιτς ωφελήθηκε κι αυτό. Πάντως κάνει καλό φίνι ο Πρίγιοβιτς. Και είναι δύσκολο να τον κρατήσω, πάω και έτσι το βλέπω. Δηλαδή ήρθε με άριστα το 10 στο 6,5 και έχει φτάσει στο 9 τώρα. Έχει, η πορεία του όσο ανεβαίνει, όσο περνάει ο καιρός, ήταν ανωδική. Ήταν ανωδική του πλήρωση η πορεία. Η τελική αξιολόγηση που κάναμε στο παιχνίδι του τελικού κυπέλου, νομίζω ότι φύγαν όλοι ευχαριστημένοι οι σκάουτερ που θα να τον δούνε και νομίζω ότι θα πάρει μεταγραφή. Κοίτα, μην φύγει κανένα Πασχαλάκη, καμιά Ιταλία να πούμε. Όλα πιθανά είναι, γιατί αν έρθονται προτάσεις τι θα κάνει. Ωραίος θεματοφύλακας. Κρίμα άμα φύγει. Έλα φίλε, ναι. 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 Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο τελικός είναι πιο ύποπτος και από το Μπαρά στο Βόλο, ας πούμε, γιατί τουλάχιστον εκεί πέρα υπήρχαν ευκαιρίες σε κατέρωθεν και υποψίες μόνο για 2-3 παίκτες. Εδώ, ας πούμε, δεν υπάρχουν ευκαιρίες από μια πλευρά, μόνο από τη μία. Ναι. Και είναι εκτός από τον τερματοφύλακα, θεωρώντας ύποπτοι όλοι οι παίκτες, ακόμα και ο προπονητής. Γιατί έβαλα σπέναν ένα παίκτη ο οποίος είχε να παίξει μήνες και ουσιαστικά δεν πρόσφερε τίποτα, το Μάνταλ. Και νομίζω ότι όταν ας πούμε υπάρχουν δύο διοκτήτες, ο οποίος ο ένας είναι ο Τζάμπας και ο άλλος είναι ο Χουμπαρδάς, αυτός ο οποίος έχει το κίνδυνο να πάρει μια εκδίκηση μπορεί εύκολα να τον τρυπήσει, ας πούμε. Ναι. Ξέρω τι πιστεύεις, φίλε. Μάλιστα. Εντάξει. Συμφωνείς. Το παιχνίδι γι' αυτό βέβαια, το τρύπημα ναι. Αλλά εγώ νομίζω για την ΑΕΚ ότι τρυπήθηκε από μόνη της. Δεν μπήκε κανένας δάχτυλος του ΠΑΟΚ εκεί. ΠΑΟΚ πήγε, έπεισε την μπάλα του, δεν έπιαξε σε κανένα παίκτη. Τώρα αν αυτός τους λέει θα παίξει εσύ με 150 χιλιάρικα Βράνιες και παίζει ο Βαρέλα 700, τι να κάνει και ο Βράνιες, γυαλίζει το μάτι του να πούμε. Σου λέει γιατί. Να, και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι πιστεύω ότι άμα δηλώνεις ότι θέλω να σωθώ, το πιο πιθανό είναι να πέσεις, ας πούμε, γιατί αυτό δηλώνει και ο Χατζάρας. Δηλαδή, εσείς δηλώσετε στόχο στον Άρη. Πρέπει να δηλώσεις, ας πούμε, ότι θέλω να βγω στην Ευρώπη για να σωθείς ή θέλω να πάρω το πρωτάθλημα για να βγει στην Ευρώπη. Πολύ ωραία, δεν λέω εγώ όχι, Γιώργο, αλλά ο Άρης επίσημα έβγαλε στόχο. Δεν νομίζω να πω. Δεν έβγαλε. Εάν δεν βγάλει στόχο ο Άρης, έχω δικαίωμα να λέω εγώ ότι ο στόχος του Άρη είναι η παραμονή. Εντάξει. Του καθένας να λέει ό,τι θέλει. Είμαι σίγουρα, εντάξει. Εντάξει. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Α βγει ο πρόεδρος και να πει ότι ο στόχος του Άρη είναι η πεντάδα. Να βάλει ψηλά τον πύχη. Έτσι πρέπει να. Άμα μη σου πω ότι πρέπει να λέει όπως είναι το πρωτάθλημα και ας γελάνει οι άλλοι. Καλά, ό,τι θέλει. Ας πάει... ναι. Εγώ κάθε μέρα εδώ θα ρωτώ ποιος είναι ο στόχος του Άρη από την επίσημη θέση της ΠΑΕ. Δεν ξέρουμε, δεν είπε κανείς τίποτα. Για σωτηρία στόχος πάει ο Άρης. Στο στόχος είναι να βρεθεί ένας νέος Σαββίδης για τον Άρη, να πούμε. Αφού ο Σαββίδης είχε έρθει το 2003 και το διώξατε. Και το 6 πήγε στον Πάφο και τον διώξανε, ας πούμε, αλλά ξαναπήγε. Είπα, ναι, όταν άρχισε να μοιράζει τα μαρουλόβιλα, γουρλώσαν τα μάτια, να πούμε. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Είδες πώς τον αγαπήσαν ξαφνικά τους αμπελιώδες. Περασμένα μεγαλεία διηγούντας ανακλές. Ποια ήταν μεγαλεία, ποιανού? Τα παραλίγο μεγαλεία. Ποια μεγαλεία, ρε κοκκινέ? Αν πήγαινε ο Σαββίδης στον Άρη, θα είχαν μεγαλεία. Πού ήταν μεγαλεία? Παρολίγων μεγαλεία. Παρολίγο μεγαλεία. Τι ορίστε. Παπαριά. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γύρι, ναι. Λοιπόν,
Ο παδός της ΑΕΚ από Καβάλα. Από Καβάλα, έλε. Λοιπόν, δεν με στεναχωρήσει η ΙΤΑ όσο η αποκαλυπτική εμφάνιση της ομάδος και το στήσιμο της ομάδος. Mm. Δηλαδή, ξεκινάει από τα αριστερά, βάζει το Μάνταλο και καταργεί τον Χουλτ και τον Μπακασέτα. Αντί να βάλει τον Λόπες, υποστηρίξει τον Χουλτ και δεξιά δεν βάζει καλό που να υποστηρίξει τον Μπακάκη και το αντίθετο. Θέλεις τέσσερα άκρα. Άρα θες τέσσερα άκρα. Βάζει τον Χριστοδουλόπουλο. Ναι. Δηλαδή, τέσσερις παίκτες που σηκώσαν το μεγαλύτερο βάρος του πρωταθλήματος ξαφνικά δεν τους βάζει στο τελικό. Και κάθομαι με κάτι παρακουτσίδες στην Ηρακλήτσα να δω το παιχνίδι και μόλις βλέπω την ενδεκάδα λέω παιδιά, οι μπύρες από μένα γιατί ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Μα από το Μάνταλο Κώστα πόσα τσάφου γίναν. Πες μου σε παρακαλώ. Τι ήμουν εκεί, τα βλέπα ρε. Δεν χρειάζεται μου τα έλεγα. Δηλαδή ήμαρτον να κάνω εμφάνιση και να χάσω δεν με χαλάει. Αλλά χάσω έτσι τρελαίνεσαι. Ναι. Αυτό είχα να πω. Και αυτό, δηλαδή, αν έπαιζε πλήρης έτσι όπως την είπα εγώ, πιστεύεις ότι ήταν η ίδια κατάληξη. Μπορεί να είχανε, αλλά ήταν η ίδια κατάληξη. Έπρεπε Λόπες και Γκάλο να ξεκινήσουν. Έπρεπε να πάξεις ένα πιο σφιχτό ρόλο. Εσύ πήγες στα 60 μέτρα να παίξεις box to box στον ΠΑΟΚ. Με καταρακωμένη βιολογική κατάσταση, με παίκτες διαμαρτυρόμενους. Άφησα τις στέρυγες ελεύθερες. Με τους παίκτες να μισούν το. Εδώ να μισούνε τον πρόεδρο γιατί δεν τους δίνει φράγκο. Πριν κυπέλου έμαθα δεν έταξε. Τίποτα. Εντάξει, μπας περιπτώσει. Δεν ήταν αυτή η ΑΕΚ πάντως που ξέρουμε. Σωστό. Δηλαδή θεωρείς. Θεωρείς δηλαδή ότι η ΑΕΚ ήταν σκοπίμως υποδέστερη. Δεν θέλω να γίνω γραφικός. Δεν θεωρώ. Τι υποψιάζεσαι, ρε φίλε. Ήταν χειρότερη από όσο ήταν. Ήταν χειρότερη από όσο ήταν. Δηλαδή, μειώνει την αξία τη νίκη του ΠΑΟΚ. Αυτό κάνει τώρα. Όχι. Εγώ θα την έδωσα συγχαρητήρια αν η εμφάνιση τη ομάδα μου θα ήταν αντάξια τη ομάδα μου. Γιατί δεν να μην σου πει, ρε φίλε, έπαιζε στην έδρα σου. Έπαιζα στην έδρα μου, ναι. Έχασε και λίγο. Έχασα και λίγο, ναι. Και βγαίνεις και λες τώρα υποψιά. Θα μπορούσε βέβαια στο 89 η φάση του Αραούχο να κάνει τον ένα και να το κλέψω. Αν είναι ύποπτο ο Αραούχο γιατί το χάνει. Στο. Ναι. Έχει να πιάσει τον παίκτη ρε, ρε φίλε. Ρε παιδιά, τι πιστεύετε για το ποδόσφαιρο. Δεν συμβαίνουν αυτά. Ότι ξέρουν να σημαδεύουν τα δοκάρια να την περνάνε series out. Ήποπτο τι μπορεί να σε είναι. Σε ποιο κόσμο ζείτε ρε παιδιά. Να είπε ο Τζάμπα στο Μανόλο. Ναι. Κάνει αυτόν τον κορμό. Δεν θέλω λεφτό στον Τζαβέλο, λεφτό στον Τζαβέλο. Καλά. Όταν θα διώξει το Χιμένεθ, όταν το διώξει το Χιμένεθ, γιατί δεν τα έχουν βρει ακόμα, μην μου λες άλλα. Κράτα το αυτό. Γεια. Ο Χιμένεθ έχει κάνει για τρία τραγικά. Βρε, άκου τώρα τι σου λέω. Έτσι. Όταν θα μαλώσει με το Χιμένεθ και φύγει, μην μου πεις μετά άλλα. Κοίτα, εσύ τι πιστεύεις. Το κοουτσάρισμα, για να πω το φίλο αυτό είναι η Ρακλίτσα. Το κοουτσάρισμα του Χιμένεθ ήταν κοουτσάρισμα αποχαιρετισμού. Αυτό ακριβώς δηλαδή. Δηλαδή αυτό που λέει ο Γρηγόρης είναι δεδομένο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σας. Γεια χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γρηγόρη, μια ερώτηση. Είμαι ο Γιώργος, παλιός διαιτητής. Τον ναι. Με ξέρει προσωπικά. Ναι. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις ότι το πρόβλημα είναι διαιτητές? Όχι. Μ' άκουσες να λέω ότι είναι διαιτητές? Όχι, όχι. Χθες, επειδή δεν άκουσες χθες. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα έβγαινε σήμερα. Λοιπόν, δεν θα έβγαινε σήμερα αν άκουγες θες. Εγώ λέω ότι στο τελικό είδα μία υποδειγματική συμπεριφορά ποδοσφαιριστών απέναντι στον Μπορμπαλάν. Ισχύει ή όχι? Συμφωνώ απόλυτα. Τον διευκόλυνε το έργο του όσο δεν πάει. Και φωτοβολίδες πέσανε και αποβολές είχε και κίτρινες είχε και πέναλτι δόθηκε και ψηλοαμφισβητούμενες φάσεις είχε, αλλά ο σεβασμός απέναντι στο πρόσωπό του βοήθησε. Δυστυχώς, η φάρα σου δεν εμπνέει σεβασμό σε κανέναν. Αυτό έχει ένα και μόνο κακό. Ακόμα εγώ σου λέω... Ψέματα λέω! Έχεις άδικο, γιατί πού? Το πρόβλημα είναι αλλού. Δεν είπα το πρόβλημα είσαι εσύ, ή οι διαιτητές. Ρε φίλε, ένα λεπτό. Η φάρα σου δεν εμπνέει σεβασμό. Είσαι εσύ διαιτητής. Ένα λεπτό. Είσαι διαιτητής. Πώς ανεβαίνεις η ιεραρχία. Ένα λεπτό. Πώς ανεβαίνεις η ιεραρχία. Πάω στο σχιζοδήμο που είναι φίλος, ξέρω εγώ, παράδειγμα, με τον Γκαγκάτσι και σου λέει,
εκεί. Είσαι φίλος του Ραπτόπουλου και λέει εκεί. Πώς ανεβαίνεις ρε φίλε ιεραρχικά, πώς. Κώστα, λες κάτι τώρα το οποίο το ξέρει όλος ο πλανήτης. Ή άμα το ξέρει τότε τι κλαίγεσαι. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν κατάλαβες, δεν κλαίγομαι. Εγώ λέω ότι δεν φταίνε οι Έλληνες συντηρητές. Δεδομένο. Για το ίδιο πράγμα που λέει τώρα ο Γρηγόρης, ότι εμπνέει σεβασμό προβαλά, το πρόβλημα σου δεν είναι ο Ελληνοδίτης. Είναι αυτός που είναι στην ΕΠΟ. Είναι αυτός που είναι στην ομάδα. Είναι αυτός που θα κάτσει και θα πει: α, εγώ ξέρω τον τάδε. Γιώργο, εκτελείται εντολές, ναι ή όχι. Αναγκάζονται. Τότε πώς να σε σεβαστώ ποδοσφαιρικά, όταν εγώ ξέρω ότι έχεις αυτή την προσωπικότητα και στο γήπεδο βλέπω έναν ο οποίος γίνεται τσατσάκι, δουλάκι. Πώς να το σεβαστώ ρε Γιώργο? Γίνεται επειδή δεν μπορεί να κάνει. Δεν διαφωνώ ότι σε αναγκάζουνε. Πώς να σε σεβαστώ? Πώς να πείσω τον κόσμο ότι πρέπει να σε σεβαστώ? Πρέπει να αλλάξεις την ΕΠΟ. Δεν μπορεί. Εγώ ανέκαθε, αν δεν σηκώσει μπαϊράκι. Άκου να δεις. Εσείς οι διαιτητές, καλά λέει ο Γρηγόρης, έχετε συνδικαλιστικό όργανο. Τίποτα, δεν μιλάνε, τίποτα. Συγγνώμη, έχετε πρόεδρο. Εδώ για να βγάλουν διαμαρτυρία, στάσου. Με email με το μιλούσα. Έχετε πρόεδρο. Στάσου λίγο. Εδώ η αστυνομική που υπηρετεί η πατρίδα και ο άλλος ο στρατιωτικός μπορεί να κάνει απεργία, ρε. Έχετε τρελαθεί, ρε. Έχετε άνθρωπο συνδικαλιστή να βγει μπροστά και να σας στηρίξει. Έχετε. Υπάρχει. Τρίχες. Θες να με ακούσει ή όχι? Ρωτάω, εγώ δεν παίρνω απάντηση. Ωραία. Υπάρχει στη Λίγα, υπάρχουν εκπρόσωποι οι οποίοι μεταφέρουν τις θέσεις των διαιτητών στη Λίγα, στην ΕΠΟ, οπωσδήποτε. Έλα, ρε, τώρα. Αλλά δεν γίνεται, ναι. Θέλω να σου απαντήσω, ρε. Πάρε μια απάντηση. Δεν γίνεται όμως με τον ίδιο τρόπο όπως γίνεται στην αστυνομία, όπως γίνεται. Αυτό λέω. Δεν δηλαδή λειτουργεί. Να σε καλά. Γιατί άμα σηκώσει κεφάλι, την επόμενη μέρα θα πας σπίτι σου. Αυτό είναι. Τελειώσαμε. Οπότε αυτό πρέπει να αλλάξει, αλλιώς δεν γίνεται. Χρόνια μας το έλεγε και ο Βασάρας αυτό. Ο Αντώνης. Μόνο με ξένη διοίκηση. Δεν γίνεται να έχει στο διαιτητή ο οποίος να περιμένει από τον Έλληνα τον βλάχο, αυτός που είναι σε κάποια ένωση και θα σου τάξει το ένα, θα σου τάξει το άλλο. Σακούνε, μην το τραβάς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Παιδιά. Κωστή μου και Γρηγόρης, έτσι δεν είναι? Ναι. Δύο όψιτο νόμισμα. Γιατί κράζει το Μελισσανίδη ότι δεν βάζει λεφτά? Επιχειρηματίας δεν είναι? Δεν τον κράζει. Όχι, συζητάμε. Δεν είπα. Εσύ, μην κάθεσαι πάνω στην κάθε λέξη. Όχι, είναι λάθος. Μην το χαλάμε. Είναι λάθος συμπέρασμα. Επιχειρηματίας δεν είναι. Είναι σφιχτός στην πολιτική. Όχι, φίλε μου. Είναι ένας επιχειρηματίας που είναι στην Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, ο Μαρινάκης πότε έβαζε λεφτά, μόλις πήρε τα λιμάνια, τους δήμους και τα πάντα. Τι κάνει τώρα? Οικονομία. Ναι. Ο Μελισσανίδης τι κάνει? Την έριξε, δεν την έριξε, τι έκανε, την πήρε, την ανέβασε, φτιάχνει γήπεδο. Πήρε λεφτά και από άλλους επιχειρηματίες και σου λέει σιγά σιγά σιγά. Φίλε. Τον ΟΠΑΠ τον πήρε ο Μελισσανίδης με το Σαμαρά? Όχι. Τι? 1% έχει ο Μελισσανίδης. Καλά, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Είσαι αδιάβαστος. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, συγγνώμη φίλε μου, δεν μου λες. Ξέρεις το μετοχολόγιο του ΟΠΑΠ Αλφαΐψιλον? Ποιο μετοχολόγιο, ρε? Ποιος πήρε τη δουλειά, Γρηγόρη μου? Ποιος πήρε τη δουλειά? Πώς την πήρε τη δουλειά, ξέρεις? Πώς την πήρε? Πήρε από πίσω Γερμανοί. Πώς την πήρε τη δουλειά? Τη δουλειά, την ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνει και ο Σαββίδης. Γιατί βρε καλέ μου άνθρωπε, πώς την πήρε τη δουλειά του ΟΠΑΠ? Την πήρε με ομολογιακό δάνειο, ναι? Κάτσε να μάθουμε, ναι. Συγγνώμη. Την πήρε τη δουλειά με ομολογιακό δάνειο. Το οποίο πληρώνεται από τα κέρδη του ΟΠΑΠ. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Εγώ και εσύ γιατί είμαστε χαζοί και ο Χ. Μελισσανίδης παίρνει μια κερδοφόρα εταιρεία τζάμπα. Μην το χαλάς. Ναι, ναι. Εσύ γιατί μου το χαλάς και δεν απαντάς? Σε ποιον να σου απαντήσω? Γιατί να παίρνουν αυτοί δηλαδή και να μην την πάρεις εσύ, ο Κωστής ή εγώ τη δουλειά? Δεν κατάλαβα. Γιατί εμείς περίπτωρα δεν μπορούμε να δικήσουμε τη δουλειά να πάρουμε. Κατά μέσο όρο είναι πιο μάγκες από σένα και από μένα, γιατί αν μπορούσαμε θα το κάναμε κι εμείς. Μαγκιά φτάσαμε και τα λέμε αυτά. Προχώρα παρακάτω. Εσύ γιατί είσαι στο Μετρόπολης και δεν είσαι, ρε φίλε, στο CNN ή στο ESPN? Γιατί δεν είμαι ο Μουλάρι Κίνγκ? Όχι, φίλε μου, ήσουν στον Αντένα. Δεν δούλευες κάποτε στον Αντένα? Πριν από 25 χρόνια. Πολύ ωραία. Γιατί δεν εξελίχθηκες παραπάνω στον Αντένα εσύ? Επειδή είσαι τίμιος ή επειδή δεν έγλειψες? Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή είσαι εκεί που είσαι. Βγάλε ό,τι σχόλιο, ό,τι συμπέρασμα θέλεις. Πάμε παρακάτω. Ο λόγος
που αυτό που θέλω να πω, Γρηγόρη και Κωστή, είναι το εξής. Οι άνθρωποι κάνουν σαν επιχειρηματίες τους κύκλους τους. Ο Σαββίδης έχει κάθε λόγο να ρίξει λεπτά, διότι πήρε το λιμάνι, πρέπει να κλείσει τη δουλειά. Ο Μελισσανίδης τις δουλειές τους έκανε. Ο Μαρινάκης τις δουλειές τους έκανε. Σωστά. Τι μένει από όλους αυτούς τους υπόλοιπους να κάνει τις δουλειές και άλλοι κάτω τα ρεμάλια τα δικά μας στον Παναθηναϊκό, όπως και δούμε και εμείς αστριμέρα. Αυτή είναι η άποψή μου, γι' αυτό πήρα. Να είσαι καλά. Γεια. Παρακαλώ. Πάμε. Πάμε. Γεια, καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Σπύρος ο Γάβρος, με τι κάνετε? Γεια σου Σπύρο. Γεια σου. Πού είσαι ρε χαμένο κορμί? Έχει να βγει Ολυμπιακός εδώ κανένα μήνα. Πού είσαι ρε χαμένο κορμί? Λάθος κάνεις, προσπαθώ να πιάσω. Είστε απαράδεκτοι με τις γραμμές σας. Ούτε ένα μήνυμα δεν έστειλε στο Messenger. Messenger. Τι να πω τώρα, τι να πω. Λέγε. Να πεις κάτι για το τελικό. Θα σου πω, γι' αυτό πήρα. Καταρχάς φαίνεται η Άκη ότι από το μάτσα του Μπάου και μετά είναι σκασμένη. Έλα, ωραία, Ραπτόπουλα, ακούς. Σκασμένη. Όχι, μα κοπεδιά μπάρα, απλά είναι. Ο Πάοκ είναι σε καλύτερο τέμπο. Ωραία. Είναι πιο ποιοτική ομάδα. Από εκεί και πέρα, τώρα έχασε το πρωτάθλημα δίχως άδικα, στην άλλη κουβέντα. Δεν υπήρχε περίπτωση με όλη την ψυχολογία που είχε δημιουργηθεί να χάσει ο Πάοκ το κύπελο. Δηλαδή πήγαν και οι παίκτες του πεισμωμένοι. Αν βγάζανε το 7-10 του εγωισμού που βγάλανε στο μάτι με την άκρη στο κύπελο, το βγάζανε στο πρωτάθλημα, θα την είχα ρίξει τρία γκολ την άκρη. Γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Και είναι φυσιολογικό να μην είναι σε καλή κατάσταση όταν πάει να παίξει μία χρονιά με 13 παίκτες. Ωραία. Εγώ τώρα, σαν Ολυμπιακός, χαίρομαι που πήρε πάω από το κύπελο για να μοιραστεί η ιστορία, γιατί και οι εκτίδες είχαν έπαρση και οι εκτίδες είχαν έπαρση. Ακούτε? Πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα για την επόμενη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με ένα σύν 20% παραπάνω, γιατί έχει μια έτοιμη ομάδα. Και με μείον δύο βαθμούς. Και με μείον δύο βαθμούς. Έλα τώρα Κώστα, μείον δύο βαθμούς δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, άμα δεν τους φτιάσει το καζατζίδικο και η τρέλα και οργανωθούν σωστά με 3-4 προσθήκες, είναι μια έτοιμη ομάδα. Λοιπόν, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή και αυτή πρέπει να στηθεί από το μηδέν. Άσχετα τι λένε. Μια ομάδα η οποία έχει φοβερές αδυναμίες και δεν μπορεί να πηγαίνει μια ομάδα με 12-13 παίκτες στα κόκκινα όλη τη χρονιά και η επόμενη θα είναι χαμένη. Και να πάει πάλι δεύτερη χρονιά πάλι στα κόκκινα. Λοιπόν, και πάμε στο μεγάλο ερωτηματικό, τι θα γίνει κάτω στο λιμάνι. Στο λιμάνι. 30 δευτερόλεπτα έχεις, γιατί πραγματικά. Ο Αλέφας με μίλησε για λινοποίηση. Άκου να σου πω. Ναι. Καλή λινοποίηση, αλλά δεν προσπαθούμε να κάνουμε το σιόπι, το γκούτρι. Και ποιο το Τζιμίκα, Γιωργάτο και Τζόρτζεβιτς, είναι άλλο επίπεδο παιχνίδι. Ωραία. Το ζήτημα είναι, άμα θέλει ο κ. Μαρινάκη να παραμείνει στο παιχνίδι και να βγάλει έναν εγωισμό, θα αναγκαστικά πρέπει να χώσει χρήμα. Με ψέματα δύστυχος, το ποδόσφαιρο δεν παίζεται πλέον. Αυτή είναι η ιστορία. Και να περνάμε καλά και να είναι καλά και η εκπομπή σας και μπάσκετ στην ακροματικότητα που έχετε. Έφυγες. Διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Goldmall.gr. Αποκτήστε τώρα μια μοναδική δωροεπιταγή με την υπογραφή της κορυφαίας κλινικής μαλλιών Bergman Courts στη Θεσσαλονίκη. Εντελώς δωρεάν. Μια πλήρης επιστημονική θεραπεία κατά της τριχόπτωσης για άνδρες και γυναίκες με μια εξατομικευμένη διάγνωση τριχόπτωσης και μια θεραπεία επανάκτησης της υγείας των μαλλιών σε συνδυασμό με θεραπεία soft laser. Δείτε και εκτυπώστε τώρα την προσφορά στο www.goldmall.gr και φροντίστε άμεσα και αποτελεσματικά την ενδυνάμωση των μαλλιών σας. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά.
Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοκλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricker, Garbi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60, Voi & Noi. Τώρα με τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή happy days ή τίποτα. Κάποι ρυθμός, κάποι παλμός, παντού χαμός και πανικός. Η κατασκήνωση αυτή σου ομορφαίνει τη ζωή. Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Για αυτά το καλοκαίρι, Happy Days! Σμαράγδα. Θέλεις παγωτό? Δημήτρη, αφού ξέρεις, παγωτό τρώω μόνο από τον Νικολαίδη, γιατί θέλω το παγωτό μου ολόφρεσκο, με αγνά υλικά και γάλα ημέρα. Ζαχαροπλαστεία Αρδοποιία Νικολαίδης. Απίθανες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Ζαχαροπλαστεία Αρδοποιία Νικολαίδης. Εύωσμος Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και Λαγκαδάς απέναντι από τον ΟΑΕΒ. Γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Προκόπη, οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε? Σύντομα, φανούλα μου. Σίγουρα. Ναι, σου λέω. Άσε και το άλλο. Μου σύστησαν ένα μπλακά που είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια. Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό? Θα τα κολλήσει με κόλλα γκολτ της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοχο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η αποχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν. Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις. Η Mercedes μου. Και εγώ, μέχρι σήμερα, δύο διαφορετικές έννοιες. Από σήμερα, μία. Mercedes Me, η πιο δημιουργική σχέση μεταξύ αυτοκινήτου και οδηγού που έγινε ποτέ. Το κινητό μου γίνεται προέκταση του αυτοκινήτου μου. Οι επιθυμίες μου πραγματοποιούνται. Η γνώση μου εμπλουτίζεται. Η ζωή μου αλλάζει. Το αύριο αρχίζει σήμερα. Mercedes Me, με συνδέει με το αυτοκίνητο. Με το δρόμο. Με τον κόσμο. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με τόπα αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκι. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και οι γραμμές είναι και πάλι δικές σας, το 2310 και τα 390.
Υπενθυμίζω ότι αν ψάχνετε τα καλύτερα χρώματα για εξωτερική χρήση, τα ακριλικά χρώματα Acrylian της Vitex είναι ειδικά εξσχεδιασμένα για τις συνθήκες της Ελλάδος, έχουν μεγάλη αντοχή και είναι ενισχυμένα για να διατηρούν τις αποχρώσεις τους στην έντονη ηλιοφάνεια. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex, θα τα βρείτε στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο το οποίο άνοιξε στον Εύωσμο με 1100 τετραγωνικά μέτρα, όπου θα βρείτε τα πάντα για το βάψιμο και τις ιδέες ανακαίνησης. Ιδάξη 62 με Ντόν Τρίτσι με τηλέφωνο το 2310-303-173. Άλλοι δύο φίλοι μπορούν να τηλεφωνήσουν, πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Επόμενος. Ναι. Μ' ακούς? Σ' ακούει. Ναι. Και σας διατευθύνουμε φυσικά. Ναι, μπράβο. Εσύ πήγες στο τελικό. Πήγα, ναι. Ναι. Άχρε. Άχρε. Και ξέρω ότι υποστηρίζεις την ομάδα μου, αλλά... Αλλά... Ποια είναι η ομάδα σου. Ποια είναι η ομάδα σου. Η ΑΕΚΑΡΑ. ΑΕΚΑΡΑ. Λοιπόν. Δηλαδή λες, τον λες ότι είναι κρυφή. Ναι. Άρα Γρηγοράρα. Γρηγοράρα. Λοιπόν, κάτι. Αρχίζαν οι φιλοφρονήσεις και δεν μ' αρέσει. Πέφτηκε ένας εντάξεις εκτός τα επεισόδια που γίνανε έξω, γιατί ήταν από το Βόλο αυτά εδώ και με στεναχώρησαν ειλικρινά. Παρόλο που ήμουνα πολύ τσοκλανάκι. Τώρα πόσο χρονών είσαι? 50. Τώρα είσαι κολόγερος. 50 είσαι. Η ηλικία είσαι, ρε κότσο. 50 είσαι. Μαζί πήγαμε στα γήπεδα, μαζί τρώγαμε τα κοκονέτα. Κοκονέτα έτρωγες, τώρα τι τρως, κάποια για την πίεση τρως, τώρα τρως κοκονέτα. Ναι. Τώρα τι έγινε, στεναχωριέσαι γιατί έγινες 50 χρονών και είσαι κοντά στο θάνατο, ε. Μάλιστα. Ρε Κώστα. Και πράγματι, γιατί να σου πω την αλήθεια, ήμουνα πρώην χρήστης. Πρώην χρήστης, άμα είσαι δεν έχεις δόντια τώρα. Ναι. Αυτό κατάλαβα. Άρε γάτα. Ηρωίνη έκανε. Ηρωίνη έκανε. Ηρωίνη. Για να μην έχει. Αλλά το ξεπέρασα εδώ και πολλά χρόνια. Σοβαρά, μπράβο, αυτό είναι μαγκιά. Για να μην έχει δόντια. Αυτό είναι μαγκιά που έκανε που ξέφυγε. Αυτό είναι μαγκιά. Και επίση έχω τρία παιδιά. Μπράβο. Δεν μπορώ να κάνω τα δοντάκια μου γιατί κάνω τα παιδιά μου. Τα παιδιά προηγούνται πρώτα. Να μιλήσουμε γι' αυτό γιατί περιμένει πολύ κόσμο. Εγώ είδα ένα ΠΑΟΚ που μας κέρδισε εντελώς πεντακάθαρα. Αλλά εγώ πιστεύω, το δικό μου το πιστεύω είναι. Το δικό μου το πιστεύω είναι. Πριν πεις το δικό σου το πιστεύω, να σε ρωτήσω και εσένα και τους άλλους αεξίδες που μας ακούνε. Ναι. Αυτός ο τελικός που έγινε ήταν, ναι, πιστεύεις και ένα μήνυμα των εργαζομένων στη διοίκηση ότι ξέρεις κάτι, εντάξει τα δώσαμε όλα, σκάσαμε, κάναμε, ράναμε, το πήραμε, αλλά μέχρι εδώ. Ναι. Φρένω τώρα. Ναι, ρε γάτα, ναι, ρε γάτα. Καλά, ρε, ναι. Κλείσε. Τα λέμε επόμενη φορά. Όχι, μισό λεπτό. Τι θέλει κι άλλο να πει. Ναι. Μισό λεπτό. Ναι. Ξέρεις κάτι. Εγώ πιστεύω ότι το τελικό τον δώσαμε. Το δώσαμε γιατί γίνανε πολλά σκηνικά. Α, τώρα μην μου τα γυρνάς. Με Ολυμπιακό, ναι, με ΑΕΚ. Κοίταξε. Με τα, αν εσένα, η οικογένειά σου, η ομάδα σου δηλαδή, η εταιρεία, ναι, σου, πάρ' το όπως θες. Ναι, ναι, έχει προβλήματα στις σχέσεις, ναι, της με τους εργάτες, τους εργαζόμενους. Ναι, αυτό δεν μπορεί να μειώσει του αλουνού την ομάδα που τα έχει καλά η εταιρεία με τους εργαζομένους. Εγώ πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο θα τα βρουν αυτοί οι δύο. Δεν ξέρω τι θα βρουν. Τώρα ο Πόντιος θα συνονοηθεί με Πόντι. Ο Πόντιος με τον κανονικό δεν συνεννοείται. Θα συνονοηθούν δύο Πόντι. Φύγει επόμενη γραμμή. Δύσκολα με βάζεις τώρα. Ορίστε. Ο Πόντιος δεν τα βρίσκει με τον άλλο, δεν το καταλαβαίνει. Θα καταλαβαίνουν δύο Πόντι μεταξύ τους. Θα καταλαβαίνουν. Λέγε φίλε. Μου άρεσε το του βιώτικα. Άκου, θα καταλαβεθούν. Θα καταλαβεθούν. Έτσι. Έλα, βιώτη, γράφε. Γράφε. Λέγε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Κωστά. Ναι. Η ΑΕΚ, ναι, κάθε πρώτη του μηνός πληρώνει ό,τι υποχρεώσεις έχει σε συμβόλαια και ναι, τότε έχει συμφωνήσει, πληρώνει. Έτσι, εντάξει. Και στα, πώς το λένε, και στις καφετέριες. 2 ευρώ την ώρα πληρώνουν. Όχι, ρε, ναι, φίλε, ό,τι συμβόλαιο έχει υπογράψει ο καθένα πληρώνεται. Ναι, αλλά θέλει παραπάνω άλλο. Τι να κάνει τώρα, δηλαδή. Άμα θέλει παραπάνω, όταν τελειώσει το συμβόλαιο, όταν θα κάνει το καινούργιο. Και μια που θέλει ο Βράνιε τώρα και ο Λάζαρο κι άλλο, πώ θα γίνει. Ο Βράνιε συμβόλαιο μέχρι το 19. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα γίνει συζήτηση, θα γίνει συμβόλαιο. Θα γίνει συζήτηση, γιατί αν δεν του το δώσει παραπάνω, ο Βράνιε θα αποβάλλεται, να πούμε.
Μάλιστα. Εάν αποβάλλετε θα φύγει. Τι να κάνουμε. Μαγκέ του Μελισσανίδη δεν χωράνε. Ναι. Λοιπόν, ναι, αλλά να βρει και κανένα φράγκο. Αυτό που πήγε να κάνει ο Λάζαρος. Ναι. Αυτό πήγε να κάνει ο Λάζαρος. Το έκανε, φίλε. Το έκανε. Ναι, καλά, καλά έκανε και έφυγε. Έτσι. Πιάστηκε κορόιδο Μαρινάκη τώρα. Θα πάρει το Μαρινάκη να πούμε σε 5-6 εκατοστάρια το χρόνο και θα δει του χρόνου τι θα παίξει ο Ολυμπιακό. Γιατί στην ΑΕΚ φέτος έπαιξε 42 παιχνίδια, αλλά στα 7 ήταν βασικό. Στα 7 ήταν ρεζέρβα. Ρε φίλε, ο Λάζαρος φέτος σου έβαλε 16 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. 16, ναι, συμφωνώ. Σωστά, είσαι τόσο αχάριστος, δηλαδή να σου πω κάτι. Αυτός δείχνει ότι φεύγει κατά γη για μένα. Είναι ή πολύ έξυπνος. Ή πολύ αγνώμονας. Για δύο λόγους. Συμφωνώ με τον Κωστή ότι το τερμάτισε φέτος. Ναι. Το τερμάτισε. Από την άλλη, αν του δίνει κανένα εκατομμύριο Ολυμπιακός το χρόνο. Καλά, τώρα κόψε λίγο. Όχι, ένα εκατομμύριο. Κόψε λίγο. Κόψε λίγο. Τι το δίνει? 5,5 εκατοστάρικα. 5,5 εκατοστάρικα. Πολύ περισσότερο από αυτά που το δίνει η ΑΕΚ. Ναι. Ναι, εντάξει. Η ΑΕΚ τώρα έδινε 300 χιλιάρικα και αυτό θα πάρει πολλά περισσότερα. Ωραία. Και τα διπλά, εσύ αν ήταν να πάρεις τα διπλά, δεν σκεφτόσουν ότι είναι ένα διαμέρισμα, δύο διαμέρισματα για την κόρη μου. Βεβαίως, καλά έκανε ο Λάζαρος. Δεν το κατηγορώ του Λάζαρ. Αλλά καλά έκανε και ο Μελισσανίδης. Γιατί σου λέει, ρε φίλε, είσαι 32 χρονών, έτσι. Α σου δώσω εγώ 600 για 3 χρόνια συμβόλαιο που θέλει. Δεν είναι φιλανθρωπικό ιδρύμα, η εταιρεία είναι. Σου λέει, μα αυτά τα λεφτά θα πάρω ένα πιο μικρότερο και θα μου κάνει τη δουλειά να πούμε. Αυτό είναι. Έτσι σκέφτεται ο ένας, αν το σκέφτεται ο άλλος, τελείωσε. Εσύ αν είσαι, Κώστα, εσύ είσαι ψηφιάς στη Μελισσανίδη, τι θα κάνεις? Τι άμα ήμουνα? Αν είσαι ο Μελισσανίδης. Δεν είναι. Με το θέμα του Λάζαρ, τι θα έκανες, θα το κράταγες? Όχι. Αυτό είναι, με αυτό προτάσει το συμφέρον του καθενός, της ομάδας. Και ο Λάζαρ κοίταξε το συμφέρον και ο άλλος κοίταξε το συμφέρον. Όχι, δεν θα τον κράταγα. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά. Σου λέω την αλήθεια. Σου λέω. Ούτε αν ήμουνα Σαββίδης ή Μαρινάκης, πάλι δεν τον έπαιρνα. Σου λέω. Γιατί σου λέω. Ένα μάξι που έχει κάψει φλάντζα κεφαλής, δεν το αγοράζει μεταχειρισμένο με 230.000 χιλιόμετρα. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα? Ναι. Ορίστε. Επιτρέπετε 15 δευτερόλεπτα δευτερολογία. Ναι, αμέ. Ωραία. Είχα πάρει πριν που είχαμε μιλήσει για τον Ιβάν και τον Μελισσανίδη. Πρώτον, στο θέμα το εργασιακό. Εκεί που θα τον κρίνω εγώ οποιονδήποτε και κυρίως τον καινούργιο μάγκα το Σαββίδη είναι όταν στους εργαζομένους στο λιμάνι θα κάνει ό,τι κάνει ο Καρέλιας στη βιομηχανία τους υπαλλήλους του κάθε χρόνο. Τι τους κάνει, για πες. Δίνει πριν ο Καρέλιας. Να ολοκληρώσω. Αμέ. Και ό,τι έκανε μάλλον η οικογένεια Σκλαβενίτη στους υπαλλήλους του Μαρινόπουλου που πήρανε, γιατί όλοι ξέρουμε τι έκανε ο Μαρινόπουλος στους υπαλλήλους του 30 χρόνια. Πάει αυτό το κρατούμενο. Εργασιακό μεσαίωνα ο Μαρινόπουλος. Να μιλήσετε με τις Μαλβίδες, η κυρία. Κομμουνιστές. Τα 30 χρόνια. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Εκεί θα τον κρίνω εγώ το Σάββιδη. Ναι. Στον Μπρίγκοβιτς και στον Μπέλκα. Ναι. Και στις Κούπες. Και ένα δεύτερο που δεν είναι προσωπικό για σένα, φίλο μου Γρηγόρη, να απαντήσω σε αυτό που μου είπες πριν, ότι γιατί εμείς να πληρώνουμε το ομόλογο του Μελισσανίδη. Που έχεις δίκιο, έτσι δεν είναι, με τον ΟΠΑΠ. Ναι. Ωραία. Λέει αυτός, εμένα δεν με ενοχλεί. Λέει ο Γρηγόρης και συμφωνώ μαζί του. Δεν με ενοχλεί εμένα. Του κάθε Μελισσανίδη, δεν παρεξηγηθώ. Α, μπράβο. Γιατί υπάρχουν και άλλα, γιατί υπάρχουν πολλά. Ναι. Εκεί ήθελα να πω, το οποίο δεν είναι προσωπικό μαζί σου Γρηγόρη, ήθελα να αναφερθώ και στα 170 εκατομμύρια στο προηγούμενο αφεντικό στο Θεός Χωρέστονα, στον Αντένα που τα πληρώσαμε εμείς από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Αυτά ήθελα να πω. Ναι, ξέρεις πόσα είναι τα λεφτά. Ξέρεις πόσα είναι τα λεφτά και από πολλούς οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κατανοητικά τους δάνεια. Εντάξει, αυτό. Είναι και αυτά μέσα. Αν τα βάλεις τα επιχειρηματικά, τα οποία τα δίνανε όπως τα δίνανε, γιατί αν διαβάσεις τον τρόπο που γράφουν. Τα θαλασσοδάνεια, ρε φίλε, εντάξει. Θα φρίξεις. Γι' αυτό το λόγο γυρίζω και λέω. Τη δουλειά που έκανε ο Μαρινάκης με το λιμάνι, τη δουλειά που έκανε ο Αλαφούζος με το κανάλι του που έδωσε 43 εκατομμύρια και μετά δεν δίνει τίποτα στον Παναθηναϊκό, και τη δουλειά που έκανε ο Μελισσανίδης με τον ΟΠΑΠ, και ποιος μένει τώρα να βάλει λεφτά, ο Σαββίδης για το λιμάνι και τα υπόλοιπα. Αυτά λέω, τίποτα άλλο παιδιά. Γεια σου φίλε μου. Γεια σας. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Για τα παλικάρια. Τι έγινε, ρε. Καλό στο μεγάλο λαϊκάτζι. Φιγούρα λοιπόν. Και φιγούρα, πεταλάνια δεν κατέβηκε κάτω, ε. Πώς δεν κατέβηκε? Κατέβηκες. Λοιπόν, Κωνσταντίνε Ραυτόπουλε. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ήμουνα. Είσαι το γούρι μας. Και στο Βόλο και στο Άκα και το χρόνο ευχόμαστε να είσαι. Έτσι. Και πάλι μαζί μας. Έτσι. Νιώθαμε εγώ προσωπικά
οι φίλοι μου και ο λαός του ΠΑΟΚ αυτοπεποίθηση και δύναμη που ήσουν μαζί μας. Κάποιος άνθρωπος που ξέρει από ποδόσφαιρο. Μάλλον το σπέρμα μου σας φέρνει η Μούρη. Είστε μαζί μας στους τελικούς που θα πάμε. Το παιδάκι μου. Μου είναι παοξάκι. Έτσι. Λοιπόν, φίλε, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε το, στον άλλο τελικό του χρόνου. Έτσι. Είσαι για δέσιμο. Έτσι. Και στο τελικό του κυπέλλου UEFA θα σε έχουμε. Europa League, δεν υπάρχει. Έτσι είναι, UEFA είναι, ρε. Κύπελλο εκθέσεων παλιό. Λοιπόν, λέγε. Βρέθηκαν 4 σκυλάκια κουταβάκια παρατημένα πίσω από την Πολύχνη πηγαίνοντας για νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Όποιος ενδιαφέρεται, ας καλέσει τη γραμματεία. Επειδή ξέρω ότι υπάρχουν φιλόζωοι, μεγαλύτερο εμένα. Εντάξει. Εσύ τι φιλόζωος είσαι. Φιλοξενώ εσένα. Α. Λοιπόν, βρέθηκαν 4 σκυλάκια κουταβάκια παρατημένα πίσω από Πολύχνη πηγαίνοντας για νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Όποιος ακούει, ας επικοινωνήσει με τη γραμματεία. Παρακαλώ. Ξέρεις ότι εκεί που πήγαινα με το πούλμαν, εκεί στη Λαμία είχα ένα σκυλάκι τραυματισμένο. Και φώναξα τον Κλέτσο και τους άλλους εκεί στη Λαμία, το περιθάλψουν με να πούμε. Αρσενικό ήταν το σκυλάκι. Δεν θα ξεχάσω ναι. τη φωνή ναι. του οδηγού. Τι 35 χρόνια στους δρόμους, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Σπάσαν τα μπουλόνια. Ναι. Έλα. Εγώ. Εσύ. Ωραία, εγώ πήρα καταρχήν για να ξεπληρώσω ένα στοίχημα που έχω χάσει. Ναι. Είναι όταν βάλαμε μαζί για το ποιος θα πάρει τον πρωτάθλημα. Εσύ πως τι είπε ΣΑΕΚ, ο κόκκινος είπε ΠΑΟΚ και εγώ είχα πει Ολυμπιακό. Ναι. Οπότε όπως και να έχει, εγώ το χάσα. Και για να μην πάθω τα ίδια που έπαθε ο οδηγός του λεωφορείου που είπε πριν ο Γρηγόρης, λέω να το κάνω το τραπέζι. Οπότε όποτε γουστάρετε, αφήνω και κινητό, αφήνω ό,τι θέλετε, να ξεπληρώσω το χρέος μου για να μην φύγω νωρίς-νωρίς από αυτή τη ζωή. Έτσι, μόνο και... που το είπες είναι σαν να το πλήρωσες. Έτσι. Όχι, φίλε, τέτοια δεν έχει. Θα το πληρώσω, θα το φάμε και μετά. Θα έρθει την άλλη Δευτέρα στη Μαρμίτα στο Λαϊκό Δικαστήριο να γνωριστούμε και να τα πούμε από εκεί. Και να κάνετε τζουτζουμπρούτζου εκεί. Ε? Να κάνετε τζουτζουμπρούτζου εκεί. Έγινε. Μόνο Κωστή μην ρίξει καμιά κατάρα για μας φύγει καρόλα. Δεν είμαι άνθρωπος. Όχι, κοιτάξτε, αυτός δεν πιάνει οι κατάρες του. Η άβρα του πιάνει. Απ' την άβρα είναι. Κατεμοβλογιά έχει πάει. Η σαύρα έχει άβρα. Με delivery, να ξέρεις. Η σαύρα έχει άβρα. Από μένα μη φοβάσαι, φίλε. Από μένα, από μένα δεν φοβάμαι, αυτό σου λέω του Κωστή. Ένα μαγειτά, πράγμα θα σου πω. Λείπει ο Κωστής στο εξωτερικό. Παίζει έναν αγώνα Champions League, Βαλένθια Chelsea. Περιμένω διπλό για να πληρωθώ ένα μεγάλο ποσό. Μόλις έχει μπει ο Κωστής, έχει πάει στην σχολή της Κολονίας, στο μουσείο της Κολονίας, το οποίο όλος τυχαίως έφυγε και μετά από 20 μέρες βούλιαξε τη γη. Λοιπόν, και μου λέει: έχω καλή διάθεση σήμερα. Θα βάλει γκολ στο 90 η Chelsea. Και το βάζει ποιος, και το βάζει ποιος, ρε φίλε. Οι άλλοι, ε. Όχι, το βάζει η Chelsea, ο Εσχέν. Άστο δε. Είναι με τις ώρες του, δεν υπάρχει. Αλλά αν το πιάσει αναποδιά του, ο Θεός να σε φυλάει. Ωραία, για να με φυλάει ο Θεός, εγώ θα έρθω τη Δευτέρα από εκεί, κάνουμε τη γνωριμία και με λέτε πού θα πάμε. Πάμε Λαϊκό Δικαστήριο. Έγινε, έγινε. Έγινε. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας. Συγγνώμη λίγο, κυρία μου, μισό λεπτό μπορείτε να περιμένετε. Ναι, όσο θέλετε. Σχολιάζεται τη σφαγή που κάνουν οι Εβραίοι στην Ιερουσαλήμ παρέα με τον Μπερούκα. Ο Αδόλφος δεν είχε άδικο τελικά. 2,79 θα σου πω το εξής. Τι κάνανε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτώσει μέχρι τώρα 60 ανθρώπους. Ναι, γιατί από την ώρα. Γιατί? Γιατί είναι παλαιστινιακό έδαφος. Πόλεμος δεν είναι εκεί. Ναι, άκουρε ναι. φίλε. Αυτοί είναι άοπλοι και αυτοί πήγανε με όπλα και τους καθαρίσαν. Αφού δεν είχαν όπλα, οι άλλοι τι θα γίνει, δηλαδή. Να τελειώσω. Να τελειώσει. Δεν καταλαβαίνουν οι Εβραίοι ναι. ότι όλοι αυτοί είναι εν δυνάμει τρομοκράτες που θα τους βρουν μπροστά τους. Μάλιστα. Σας ακούω, κυρία μου τώρα. Έλα, γεια σας, την επλατυπόδα με τι κάνετε. Καλά, χρυσή μου. Του ταμπάνα. Ναι. Γρηγόρη μου, άμα σου πω τι έγινε Αθήνα, με πήρε ο ανεπρόκοπος ο δικός σου, βρήκε το τηλέφωνο από τον Τωτό, βέβαια θα το ψάξω ότι διατηρούν ακόμη επαφές, άλλο αυτό. Λες και να συμβαίνει τίποτα με το Φλακρό και το Τωτό. Εγώ ενδιαφέρθηκα ναι. για να μου δείξει τη συνταγή με το Λουκάνικο. Όχι, συγγνώμη, λύσα μια απορία. Πες μου. Αληθεύει ότι μια μέρα έπιασε στο Πορσαϊκό να έχει διαφορετικές γρατζουνιές στην οροφή από τις δικές σου. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Ήτανε 5 ώρες μαζί με κάποιον που είχαν πάει για ψάρια και τα πλήρωσε αυτός ο κάποιος
και δεν βρήκα στο πορκαϊκό τρίχα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Τώρα δεν ξέρω να πιστέψω, ποιο να προσπεθώ, σε παρακαλώ, αλλά και η σχέση κυριαρχεί, και η αγάπη κυριαρχεί έναντι της αρχικής απόλαυσης. Οπότε λέω, δώστε το όπως είναι ορχή, μωρή τρελή, δεν πειράζει. Μία παρόρμηση της στιγμής ήτανε. Ήτανε μία, όχι, ήταν ένα στιγμιαίο λάθος. Εντάξει, θέλω να μην συνεχιστεί, γιατί εγώ τον αγαπάω το τοτό μου, θέλω να μην συνεχιστεί. Βέβαια, τώρα που ήρθε στην Αθήνα ο Κωστής, τον ζήτησε για το λουκάνικο. Και μου λέει, περίμενε, μου λέει, θα πάμε σε έναν αργυλεδάδικο να σου δείξω. Πήγαμε σε έναν αργυλεδάδικο, βέβαια εκεί δεν πήρε καφέ, πήρε τσιμπούκι για να μου δείξει το πώς πρέπει να κάνουμε μασάζ στο λουκάνικο πριν το ψήσουμε. Και μου δείχνει χαρακτηριστικά ότι του κάνεις καλό μασάζ να φύγουν τα υγρά από το λουκάνικο και μετά όπως με το τσιμπούκι, δηλαδή το κλασικό ναργιλέ που λέμε, ναι, ναι, τον έβαλε στο στόμα και άρχισε να ρουφάει. Ναι. Ήταν καλός. Εξαιρετικός. Δεν έχω δει καλύτερο ρούφιγμα τσιμπούκι στη ζωή μου. 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 Καλύτερο ρούφιγμα τσιμπούκι στη ζωή μου.